Ρούντολφ, ζεις, εσύ μας οδηγείς. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Καλημέρα σε όλο τον πλανήτη. Είναι το λόγο επειδή το τελευταίο του 2016, όπως πολύ εύστοχα επισήμανε και ο φίλος μου Τζουζέπε, το buzzer beater της χρονιάς. Βάλ το αγόρι μου, γιατί λέει, σκεφτόμουν να λέω, άμα ξέχασα να φτιάξω φωτογραφία για να ποστάρω το πρωί, λέω τι να βάλω, μου λέει βάλε Σπανούλη η Πρέλεβιτς. Ψαχμενιά τώρα, ψάξου. Και τι σημαίνει αυτό? Λέει, σημαίνει ότι είναι συνήθως η συνήθις ύποπτη φάσεων του τελευταίου λεπτού. Έτσι, έτσι μπήκαμε. Λέω τώρα να μην βάλουμε εδώ και διχάσουμε τον κόσμο από νωρίς το πρωί με Σπανούλη ή Πρέλεβιτς. Βρήκαμε μια μεσοβεζική λύση και ποστάραμε Λεμπρόν Τζέιμς να σουτάρει ένα μπάζερ μπίτερ, το οποίο δεν ξέρουμε καν να μπήκε. Λογικά τώρα μπήκε. Φαίνεται από τη φωτογραφία. Μπαίνει. Είναι για να μπαίνει. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Θα σκοράρουμε, κυρίες και κύριοι. Θα σκοράρουμε στην εκπνοή του χρόνου. Το 2016 μας εγκαταλείπει σιγά σιγά, γιατί έτσι του αρέσει. Το δίσεκ το 2016, το οποίο το ζήσαμε μία ημέρα παραπάνω, δηλαδή. Αυτό είχε να κάνει. Αυτό έφταιγε. Μία και μία ημέρα παραπάνω δουλειάς. Πλάκα κάνεις. Δεν είναι το χειρότερο. Μπορεί να είναι μία μέρα παραπάνω αργίας. Αργίας. Δεν γίνεται. Οι αργίες είναι συγκεκριμένες. Δεν είναι έξτρα, ρε παιδί μου. Πόσες 366 μέρες είχαμε πέρυσι. Ναι. Πέρυσι, μπορούμε να λέμε πλέον πέρυσι να περάσει, ας πούμε. Να το λέμε από την. Κάτσε, περίμενε, έχει ακόμα. Έχει ακόμα, καλά, ναι, γιατί δεν ξέρει τι μπορεί να σου φέρει το 2016. Παρ' όλα αυτά, οι αργίες είναι συγκεκριμένες. Είναι, ξέρω εγώ, οι 5-6-7 αυτές που τις μετράμε και δεν βγαίνουν παραπάνω. Οπότε μία ημέρα εξτρά εργασίας. Μία ημέρα, αυτό το είχα ζήσει και στο στρατό. Είχα πέσει πάνω σε δίσεκτο. Σοβαρά. Μία ημέρα παραπάνω θητεία. Και καταλαβαίνεις εκεί τώρα, ας πούμε, γιατί πράγμα μιλάμε. Γιατί πλήγμα. Έτσι νομίζω μπορεί να το αντιληφθεί περισσότερο ο κόσμος. Ένα από τα πρώτα άρθρα που γράφονται γενικότερα διαδικτυακά είναι ποια. Ποιες είναι οι αργίες και τα τριήμερα του επόμενου χρόνου. Εννοείται. Το πρώτο που σκέφτονται το να πρώτο, γράψουν. Παιδί μου, αυτά τα γράφουν από τον Οκτώβριο. Ξεκινήσαμε προχθές να το αναλύσουμε το θέμα και πιάσαμε την μπάλα με τη Βουγιουκά. Και το ξεχάσαμε, θα το πούμε και μαζί σήμερα. Γιατί μας πήραν ακροατές και μας λένε καλά από τώρα. Αυτά τα λένε την πρωτοχρονιά στην πρώτη εκπομπή. Με το που μπαίνεις. Τα πούμε τώρα, τα πούμε και μετά. Σαν τα παιδιά στο σχολείο, όταν πήγαινε σχολείο Σεπτέμβριο, το πρώτο πράγμα που σου σκεφτόσου και μετρούσες δεν είναι πότε θα. Καλά, ήταν και ασπρόμαυρα τότε. Έχουν περάσει χρόνια. Αλλά δεν σκεφτόσουν πότε θα έρθει η 28η, πότε θα έρθουν οι αργίες, πότε πέφτει Χριστούγεννα. Τα βλέπεις. Σταθερά ήταν αυτά. Ναι, αλλά να δεις, ας πούμε, κολλάει. Είναι Δευτέρα, μα είναι Τρίτη. Ναι, το Αγιανιού, το ένα το Αγιανιού, 28η, 17 Νοέμβρη. Είναι αυτός ο προγραμματισμός εδώ που κάνουμε εμείς οι υπερεργατικοί άνθρωποι. 2-31-0-287-38 τηλέφωνο επικοινωνίας. FM και ενώ μηνυματάκι αποστολή στο 54526. Στο τελευταίο λόγο επειδή της χρονιάς. Και φυσικά όχι τη σεζόν, για μας η χρονιά ούτως ή άλλως ξεκινάει από το Σεπτέμβριο, από τότε που ξεκινάνε και τα προγράμματα. Και πάλι από τη στιγμή που ξυπνάμε πρωί, για το καλοκαίρι δεν αλλάζει κάτι, ας πούμε. Δεν υπήρχε καμία κατάταξη, οπότε 6 ώρα το πρωί δεν υπάρχει εποχή. Δεν υπάρχει εποχή. Έχει αλλάξει ο χρόνος για μένα. Εδώ και 3 χρόνια, πόσο καιρό το κάνω αυτό το πρωινό. Εντάξει, είχαμε ξεκινήσει 7 η ώρα τότε που θυμάσαι τις χρυσές εποχές. Πώς το κάνεις αυτό και ξυπνάς 6 ώρα. Παπ, άσε, έκλεγα, έκανα αέρα. Πάρε και τις 6 ώρα τώρα να ξυπνάς από τις 5. Πόσο μάλλον και όταν έχεις ξενυχτήσει. Και για ποιο λόγο κιόλας. Αυτό που έκανα χθες, δηλαδή το έκανα παράσιμο, το έκανα για να το λέω πραγματικά. Ήρωας, το έκανε παράσημο, θα το αποθέσω. Θα βραβεύσω τον εαυτό μου, λοιπόν, κυρίες και κύριοι, σήμερα. Θα δώσω ένα βραβείο στο Hall of Fame. Διότι. Βασικά δώσε 3 μετάλλια: χρυσό, αργυρό και χάλκινο. Και να ανεβοκατεβαίνεις και στις 3 θέσεις. Σε μένα, σε μένα, ναι. Νόμιζα μήπως μπει κανένας άλλος και έχουμε ανταγωνισμό. Λόγω επειδή, κυρίες και κύριοι, χθες παρευρέθην στην εκδήλωση. Πώς να το πω αυτό το πράγμα. Σουαρέ να το πω. Εγώ θα το πω κάτι λίγο, κάτι παραπάνω από την τέχνη. Ναι. Γενικά τέχνη, ας πούμε. Ένα μετά. Ποιοι
ποια Μαρίνα Αμπράμοβιτς και ποια έτσι, πούμε, καταστάσεις αμερικάνικες, date, modern music. Πας και σε τέτοια δηλαδή, πας σε ψαγμένα. Τώρα όχι, τα έχω ακούσει που τα λένε, ας πούμε, και τα αναπαράγω εγώ. Δεν... Ναι. Κατά καιρούς να πούμε, έχω βρεθεί. Έχεις βρεθεί. Κατά καιρούς να πούμε. Σαν το χθεσινό δεν σαν έχει. Σαν το χθεσινό, παιδιά, αυτός ο νεωτερισμός, αυτός ο μοντερνισμός. Δεν θα το συναντήσουμε. Νομίζω αλλάζει η ιστορία των θεαμάτων στην πόλη Θεσσαλονίκης. Και η αναφορά φυσικά είναι για το event του δικού μας εδώ του Μάριο Ασλαμά με τον Κωστή τον Ραπτόπουλο στο Μήλο χθες της Θεσσαλονίκης. Ένα πράγμα που δεν ξέρεις πώς να το ονομάσεις. Stand-up δεν ήτανε. Όπως είπε πολύ εύστοχα ένας φίλος, ήταν σαν να είσαι στο πάνελ της Μαρμίτας. Αλλά να μην μπορείς να μιλήσεις, να πάρεις το μικρόφωνο και να πεις να σου πω εγώ και τέτοια. Α, δεν είχε παρεμβάσει από το είχε κοινό. Παρεμβάσεις, τότε... αλλά εντάξει, δεν μπορείς να πεις και την άποψή σου αμάν, αμάν, αμάν. Με την έννοια, ρε παιδί μου, ότι δεν ακουγόσουν. Θα μπορούσε να υπάρχει ένα μικρόφωνο. Δεν υπήρχε. Είδαμε τις αδυναμίες, θα το συζητήσουμε στα αποδυτήρια, γιατί έχουμε πολλές παρεμβάσεις. Για να γίνει αυτό το πράγμα, θέλουμε να γίνει ένα θεσμός. Πραγματικά ήταν πάρα πολύ ωραία. Τα πάρα πολύ σουρεαλιστικά θα πω εγώ. Και τελείωσε δύο και κάτι αυτό το θέμα. Δηλαδή δύο και κάτι, τι να σου πω, ας πούμε. Τελικό Champions League να ήταν και να ήμουν μέσα, ξέρω εγώ. Θα έφευγα. Αν ήταν να πάει στις 2 η ώρα, θα έλεγα άντε βρε τώρα καθίστε εδώ, παίξτε. Δεν υπάρχει περίπτωση να κάτσω εγώ να σας δω. Αλλά φυσικά για να σου λέω, Μάγκερ Ραπτόπουλο, καθίσαμε κυρίες και κύριοι μέχρι τη τελευταία ρανίδο των ματοκλάδων μας, θα έλεγα εγώ. Καλημέρα στη γραμμούλα, μας έκλεισε. Καλημέρα. Καλημέρα. Τι έκλεισε σήμερα, δεν έβρισε αυτό το σιγαμένο τραγούδι. Αμαν. Σαββατοκύριακο, και τρέμα στη δουλειά. Στο βάλω, ρε παιδί μου, εντάξει. Okay. Να ευχηθούμε σε όλο τον κόσμο καλή χρονιά να έχει. Βεβαίως, βεβαίως. Ξέρεις γιατί δεν το έβαλα. Να ευχηθούμε καλό Σαββατοκύριακο στους εμπέλεδες του Περθήμερου. Γιατί δεν είναι Σαββατοκύριακο, είναι πρωτοχρονιά και είμαι στραβωμένος ναι. Που η πρωτοχρονιά πέφτει την Κυριακή. Να ευχηθούμε και σε μένα καλό οκταήμερο. Όπα, όπα, να τα. Μας τι έγινε, πειραμάδι από τη σημαία. Ύστερα. Συντονισμένες ενέργειες, τα κανόνισα όλα. 8 μέρες ρε θηρίο, ραλίκ και μετά βγαίνεις και λες τους άλλους τεμπέληδες, Βρε, είσαι βρε τώρα κοπρόσκυλα του κερατά και... που λάτε τρέλα σε πέρα. Γυρνάς την άλλη Δευτέρα δηλαδή. Ναι. Άρα την επόμενη εβδομάδα δεν θα μας ακούσεις καθόλου. Μπα, μπορεί να σκάσω μην την κάνα πρωινό με δέσματα. Σιρότερα, καλύτερα. Εντάξει, έτσι το στρέχουμε. Να παίρνει ο κόσμος άδεια. Ναι. Να κάνω μαζί σου εκπομπή. Μάλιστα, έτσι να το δεχόμαστε. Να λίγο τις ακροματικότητες. Έτσι, γιατί το έχουμε ανάγκη αν μη τι άλλο εδώ στα πρωινά του Λίμπερο. Στη δίνω τη θέση μου. Όλοι εδώ παρακαλάνε. Ποιος θα έρθει να τους αντικαταστήσει. Ρε φίλε, τώρα με συγκρίνεις εμένα με όλους άλλους. Όχι, σε καμία περίπτωση. Όχι, γι' αυτό δεν δίνουμε μία θέση μία μέρα. Τρεις τη δεν πρόκειται. Πάρε τρέλαση, ρεγατή. Πάρε όλη την εβδομάδα. Δεν με λες. Ναι. Αυτή η φωτογραφία Χρήστη σε πήρε ο ύπνος μέσα την ώρα που έκανες εκπομπή. Ναι, άμα με έβλεπες πως ήμουν χθες. Εννοείται. Ναι, ρε, σε είδα. Να χτύπησε ο Θεός με τη Γιάννη. Είναι αυτό. Εν τω μεταξύ έχει τεράστια κουφόβραση. Ναι, καλά. Σήμερα πόνεσα. Σήμερα πόνεσα από το κρύο όταν βγήκα έξω. Πρώτη φορά έτσι. Το βράδυ. Να φανταστείς, Μπάμπη, ναι. Ούτε τα σκυλιά δεν ήρθαν να δεν βγήκαν να πάνε. Τι να πάνε, τι το βράδυ. Φύγα μία ώρα στο λάγο μου πάνω να φορτώσω, ναι. Είχε μείον 4. Ναι, ναι, αυτή τη στιγμή έχει μείον 3. Να τη φας και να πριστείς. Έτσι, να είσαι καλά, σε φιλούμε. Bye. Καλή χρονιά, καλή ξεκούραση, φιλιάτσα. Καλή χρονιά. Έτσι, έτσι. Γραμμούλα μία, μας περίμενε. Καλημέρα. Μηδέν. Η άλλη, καλημέρα. Νάτος. Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς το να. Καλημέρα. Έπεσε η γραμμούλα και σας ξαναπερίμενε. Έχεις γίνει του νωρίς για κάποιο λόγο. Μπαμπή, δουλευόμαστε τώρα μεταξύ μας. Βέβαια εσύ είσαι ένας άνθρωπος που σου ακολουθούν εκατομμύρια followers έτσι. Και που να θυμάσαι εμάς τους απλοϊκούς καθημερινούς ανθρώπους. Έτσι. Από 5 ώρα στη γύρα είμαι. Μπαμπή. Άλλο αυτό, άλλο αυτό. Του νωρίς όσον αφορά τις παρεμβάσεις. Τις ραδιοφωνικές. Απλά ναι, απλά 6 ώρα δεν σ' ακούω. Ναι. Δηλαδή 6 μέχρι 6,5, 7 μέχρι 7 ναι. Δεν σ' ακούω. Κατάλαβες, γι' αυτό γίνεται τώρα, αλλά δώσαμε ευχές προχθές, δώσαμε ευχές. Κάθε μέρα, ναι, ναι. Τώρα, ναι, δηλαδή δεν είναι το θέμα της γραφικότητας, αφού μιλάτε για buzzer beater, ας πούμε, ναι, έτσι. Εκεί με το φίλο μου τον Τζουζέπε, ναι, ναι, ναι. Είμαι και εγώ υποχρεωμένος να σας κάνω, για να συνεχίσουμε, ας πούμε, την πρωινή
παραφιλολογία, να μην πει τίποτα άλλο που ξεκινάει από πα. Ναι, 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 παπαγραφιλολογία. Θα το πω εγώ. Τώρα ψιλοσταμάτησα αριστερά στον δρόμο να σας κάνω ένα standing ovation. Κατάλαβες, θα μου κάνετε εσείς buzzer beater. Ναι. Εγώ θα σας κάνω ένα standing ovation. Ευχαριστημένος από όλη τη χρονιά, ας πούμε, και την απόδοσή σας στα Ερδιανά. Α, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ξύπνιος και τα λοιπά. Θα σας χειροκροτήσω αυτό καλά. Θα σε χειροκροτήσουμε και εμείς. Είναι μια χρονιά την οποία τη βγάλατε τέλεια. Η τρίτη που λες τη σειρά. Ναι. Εγώ εύχομαι και η επόμενη χρονιά να πάει το ίδιο καλά. Από τις τέσσερις εκπομπή. Από τις τέσσερις. Ναι. Δεν ξεχνάω ποτέ να απευθύνω και τις απειλές μου στο Ζαγόρα μακριά τα χέρια την πρωινή ζώνη. Ναι. Έτσι. Με το νέο έτος, διότι έχουμε κάτι περίεργα εκεί. Τέλος πάντων. Έχεις ακούσει κάτι, ξέρεις κάτι που δεν ξέρω. Πώς το λες. Παρακολουθώ τα τεκτενόμενα. Έτσι, προσεκτικά και από απόσταση. Και αν χρειαστεί, θα παρέμβω καταλυτικά. Έτσι. Λοιπόν, μέχρι τότε θα παρακολουθώ και θα είμαι στο standing ovation. Δεν μου λες, έτσι, να σε ρωτήσω κιόλας. Γεγονός της χρονιάς που φεύγει, ποιο θεωρείς? Αν θα ξεχώριζες κάτι. Ως άνθρωπος, ως Έλλην πολίτης, ως πολιτικόν ή ως ΠΑΟΚτσής. Γιατί ως ΠΑΟΚτσής είναι κατεστραμμένος, άστο. Ως αθλητικό, άστα τώρα τα πολιτικά και αυτά τώρα. Τι να ξεχωρίσουμε. Ως αθλητικό. Ναι, ως αθλητικό γεγονότο, ας πούμε. Κοίταξε, ως αθλητικό γεγονότο θα το βάλω σε πολύ στενά πλαίσια αυτή τη στιγμή, με πιάνει ελαφρώς αδιάβαστο. Καλά, είναι, sorry κιόλας, είναι η πιο δύσκολη ερώτηση, γιατί και εγώ καθόμουν και το σκεφτόμουν αυτό και λέμε, ξαφνικά είναι σαν να με εξετάζουν και δεν μπορώ να θυμηθώ τίποτα, σαν να μην έγινε τίποτα μέσα στη χρονιά. Μου είναι πάρα πολύ δύσκολη και εμένα η απάντηση. Κοίταξε, εγώ όπως κάθε άνθρωπος έχω τα κολλήματά μου, έτσι. Λοιπόν, ένα από τα κολλήματά μου είναι το άλμπουμ μέσα στο μυαλό μου, το άλμπουμ των καλύτερων προπονητών που πέρασαν ποτέ από τον ΠΑΟΚ κατά φθήνουσα σειρά, έτσι. Λοιπόν, χάρηκα ιδιαίτερα για τον Φερνάντο Σάντος, τον οποίον τον πίστευα, τον πιστεύω και τον θεωρώ κόσμημα στην ιστορία του ΠΑΟΚ. Για να το πάρουμε από την αρχή, να πάμε σε Λες Σάνον, Λόραντ, Σάντος, Σάντος, αυτός Αναστασιάδη, Μπάγεβιτς, ναι. Και τώρα Ίβιτς, και βάζω δεύτερο γεγονός της χρονιάς. Ιβιτσόσκυλο δηλαδή. Βάζω ως δεύτερο γεγονός της χρονιάς, ναι, το Θράσος του Σέρβου, ο οποίος πραγματικά έδειξε ότι ένα κομμάτι του αυτού του θα είναι ΠΑΟΚ για πάντα. Με αυτό που μας πρόσφερε πριν από λίγο καιρό, δεν θα ξαναμπω σε ονόματα και αυτά. Εντάξει, καταλάβαμε όλοι. Εντάξει. Εγώ ως ΠΑΟΚτσής νιώθω απελευθερωμένος, νιώθω αναγεννημένος και περιμένω μήπως τον ακολουθήσουν και άλλοι μέσα από την ομάδα και δούμε κάτι διαφορετικό. Όχι σε συλλογή τίτλων, η οποία θα παραμείνει πενιχρή, αλλά σε αντίληψη και στην έξωθεν καλή εικόνα που πάει να δημιουργηθεί. Εκεί εντοπίζω τα αθλητικά, γύρω από τον ΠΑΟΚ. Μάλιστα, Σάντος, δηλαδή. Ουσιαστικά λες ότι χτύπησε το χέρι στο τραπέζι, αυτό ρε παιδί μου. Ναι, θέλει πολύ μεγάλο ειδικό βάρος στον ΠΑΟΚ αυτών των τελευταίων δύο δεκαετιών. Έτσι. Τα έχουμε πει κατά καιρούς, έναν ΠΑΟΚ ο οποίος γύρω-γύρω φυλάσσεται από αγκαθωτά σύρματα, βλέπε δημοσιογραφίσκους έτσι, που δημιουργούν καταστάσεις, να χτυπήσει στο χέρι. Θέλει πολύ ειδικό βάρος. Φαίνεται ότι το παλικάρι το έχει. Δεν ξέρω αν θα κάνει καριέρα προπονητική στον ΠΑΟΚ. Εμένα μου πρόσφερε έτσι μια στιγμή μοναδική. Γι' αυτό τον κατατάσσω έκτο από τους μεγάλους που πέρασαν από τον ΠΑΟΚ. Έτσι. Στο στενό δικό μου μυαλό, στα δωμάτια του μυαλού μου. Με ρώτησε σε μένα, εγώ αυτό. Ναι. Λοιπόν, τώρα από εκεί και μετά, Μπάμπη, σαφώς και κανείς δεν χάρηκε που ο Ρονάλντο ξανασήκωσε το Champions League. Αν το αναξίζει ή όχι. Ναι, αλλά εγώ με την Πορτογαλία του χάρηκες, με τη Ρεάλ δεν του χάρηκες. Αυτό. Πώς, δύο μέτρα και δύο σταθμά. Χάρηκα το Σάντος, βλέποντας παράλληλα τον Γκλατσιάρη, ο οποίος ήταν στον πάγκο, να τρελαίνεται και να προσπαθεί να πάρει λίγο φως από το φως των άλλων, διότι έγινε και αυτό, έτσι. Έπρεπε να σου να χθες αυτό με το Ραπτόπουλο και τον Ασλαμά. Ξεσάλωσε με τον Σάντος. Ο Μάριο. Εντάξει, τα λέμε με τον Μάριο. Έχουμε καιρό, τα λέγαμε τακτικά έτσι, για όλα αυτά τα θέματα. Απόψεις όλων σεβαστές. Αλίμονο. Έτσι, βέβαια, η χρονιά που φεύγει δυστυχώς αφήνει και πολλά τραγικά και στον αθλητισμό και παντού. Ελπίζουμε και κυρίως στην κοινωνία
ελπίζουμε η επόμενη χρονιά, ρε παιδιά, να είναι καλύτερη. Κάτι θα γίνει. Έχουμε πρωινή ζώνη. Έτσι. Και να πούμε εσά και τα λοιπά. Κάτι θα γίνει. Δηλαδή, ναι. Χειρότερα δεν μπορούμε να πάμε. Δηλαδή, κάθε χρόνο αυτό λέμε. Χειρότερα δεν μπορούμε να πάμε. Αλλά τα καταφέρουμε, πηγαίνουμε. Πάντως, φέτος είναι μια χρονιά που πραγματικά δηλαδή αφιβάλλει κανείς αν μπορεί να πάει χειρότερα. Σε κάθε επίπεδο. Ναι, 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 ναι. Είτε ως Έλληνες, είτε ως φίλαθλοι των ομάδων εδώ. Τι να πούμε τώρα για Ηρακλή, τι να πούμε για Άρη και για ΠΑΟ ακόμη. Για Παθρακικούς κτλ. Για την κοινωνία, για τους πρόσφυγες. Ναι, για τον κόσμο, για την πολιτική, για τους συνταξιούχους. Πού πιο κάτω να πάμε, ρε γάμο, το άλλο. Δούμε. Και πέρσι τέτοια λέγαμε. Ναι, ναι, ναι. Το αυτό 15 σου λέω. Και το 16 πήγαμε πιο κάτω. Αυτό σου λέω. Ξέρω εγώ. Εντάξει. Ας κρατήσουμε λοιπόν. Έτσι. Standing ovation και πάλι. Έτσι. Καλή χρονιά. Ευχαριστούμε. Πολύ ωραία. Καλή καινούργια χρονιά. Να είστε γεροί. Φιλιά. Τσάω, τσάω. Φιλιά και χαρά. Καλά να περάσει. Τσάω. Εντάξει, δεν γίνει και τίποτα. Δευτέρα πάλι εκπομπή θα έχουμε. Δεν είναι ότι τελειώνει αυτό που τελειώνει χρονιά και άου και ου και τέτοια και πανηγυρίζουμε. Και ξανά τη Δευτέρα πάλι στις δουλειές μας θα είμαστε. Yeah. Δεν αλλάζει. Δηλαδή, γι' αυτό έχω σπάσει μία ημέρα, ρε εσύ. Δώσε μία μέρα. Δώσε λίγο κάτι παραπάνω, μωρέ. Να κάνουμε και εμείς standing ovation. Ναι. Και 3 οχτάρια. Τηλέφωνο επικοινωνίας από νωρίς. Να δούμε και τι. Ποιο ήταν το πιο σημαντικό γεγονότο αυτής της χρονιάς. Αν μπορούμε κάτι να απομονώσουμε. Μου είναι πάρα πολύ δύσκολη η ερώτηση εμένα προσωπικά και οι ανασκοπήσεις. Γενικά αγχώνομαι. Είναι σαν να είμαι στο σχολείο ξανά και να δίνω εξετάσεις. Ναι. Απροειδοποιεί το διαγώνισμα. Πες το πιο σημαντικό γεγονός. Α, το πω τώρα, Τζέβε. Μπορείς να απομονώσεις. Εγώ δεν μπορώ να βρω. Έχει πολλά. Αθλητικά, ειδικά με Ολυμπιάδα και Ολυμπιακούς Αγώνες. Τώρα, έλα μωρέ τώρα. Ποια Ολυμπιάδα, είναι δυνατόν να βάλουμε τώρα Ολυμπιάδα μέσα. Δηλαδή, έβλεπα προχθές την ΕΡΤ1 την ανασκόπηση και ήταν μόνο τα Ολυμπιακά μετάλλια. Ασχολιόταν, ας πούμε. Πήραμε το χρυσό, πήραμε το χάλκινο. Εντάξει, γάμο ρε τώρα. Δέλουμε κάτι πιο έτσι, ας πούμε. Πιο πιπεράτο, πιο αφράτο, κάτι πιο. Hey, δεν σου σε πιάνω. Πού να, τι να. Έχει πάρα πολλά. Έχει πάρα πολλά. Πάρα και και λείπει. Χαίρομαι που κάνεις αυτή την ερώτηση. Έτσι αρχίζω σιγά-σιγά τώρα για επεξεργασία. Είπες τα καλύτερα της χρονιάς. Ε. Ναι, θα έλεγες εσύ δηλαδή Ολυμπιακούς. Εντάξει, τώρα σε πήρα από τα μούτρα, ας πούμε. Όχι. Το χρυσό, ας πούμε. Το αργυρό του. Τι τα είπες, ναι, 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 ναι. Ήταν φοβερή στιγμή. Στιγμή δηλαδή έτσι. Σαν στιγμή. Μάλιστα. Σαν κούρσα, σαν αγώνας. Ναι, ναι, και τα όσα επακολούθησαν. Ακριβώς. Τα έτσι. Ήταν μια ωραία στιγμή. Ήταν μια ωραία στιγμή, αν δεν θα την έλεγα σημαντικότερη. Ψάχνω να βρω κι εγώ στην άκρη του μυαλού μου να δω τι μπορούμε να ξεχωρίσουμε από την φετινή χρονιά. Ποια χαμένα μάτς, κυρίως κάτι τέτοια. Ποιες πίκρες, πιο. Πιο αναβληθέν μάτς. Ναι, δεν είχαμε και Σαλμπικίδη φέτος. Είδες πόσο μέτρια ήταν η χρονιά γι' αυτό. Άξο Κλάους αναδεικνύεται στον ΠΑΟΚ ο νέος. 14 είχε γενικά ιστορίες. Παρασκευή 30 του Δεκέμβρη. Μία σαν όλες τις άλλες Παρασκευές, αφού Δευτέρα είπαμε θα είμαστε κανονικά εδώ, αλλά όσο να είναι, υπάρχει ένα κλίμα μιας γενικότερης σχετικής, θα έλεγα, εφορίας, αισιοδοξίας. Είναι καλό αυτό, αρχίζω πλέον να αντιλαμβάνω. Παλιότερα ήμουνα πολύ μουντρούχος με τις γιορτές. Δεν, σιγά τώρα γιορτές, αυτό και κάνω. Αλλά έστω έτσι και τεχνητά, αρχίζω και αντιλαμβάνομαι και ιδίως αυτούς τους δύσκολους καιρούς που ζούμε. Έτσι, πιο πολύ ωραία κλίση, πρόταση. Αλλά έστω και τεχνητά που δημιουργείται μια σχετική ανάταση στο φρόνημα, επιδρά νομίζω καταλυτικά στον κόσμο και παίζει το ρόλο του. Έστω 2-3 μέρες που θα μπορεί να διασκεδάσει, φρονή για σουβλάκια δηλαδή, όχι τίποτα άλλο. Ναι, κοίτα, είναι όμως Σαββατοκύριακο, ναι. Και είμαστε προπονημένοι. Έχουμε παίξει Σαββατοκύριακο και ξέρουμε. ένα Σαββατοκύριακο παραπάνω. Σαββατοκύριακο του οποίου η αυριανή παραμονή θα είναι και λίγο σαν τσικνοπέμπτη και βεβαίως. Δεν έχω εικόνα αν η αλήθεια. Τι συμβαίνει στο Νότο. Δεν έχω βρεθεί στο Νότο τέτοιες μέρες. Ποτέ. Μόνο βορρά, μόνο βορρά. Αλλάζει πιο γρήγορα, με κάθε δευτερόλεπτα ο χρόνος. Όχι, όσον αφορά, ας πούμε, το τσίκνισμα της παραμονής. Άμα βάζουν αγκάλια, άμα ψήνουν, άμα κάνουν, άμα ράνουν. Δεν ξέρω πώς το περνάνε. Ένα έθιμο το οποίο. Εντάξει, δεν έχει καμιά βάση για να ισχύει. Δεν. Ας πούμε, την τσικνοπέμπτη, άντε πέσει, είναι αυτό που επιτρέπεται να φας κρέας εν μέσω της.
ή μάλλον λίγο πριν την νηστεία, κάτι, έχει ένα συμβολισμό ή κάτι μυστήρια. Έχουμε τόσο κόσμο που μας ακούει από την επαρχία. Ναι, μπορεί να πάρει ένα τηλέφωνο αν έχουν κάτι παρόμοιο. Από την επαρχία Αθηνών, λοιπόν, θέλουμε ένα τηλέφωνο να μας πει αν όντως το τσικνίζουν. Γιατί, παιδιά, δεν ξέρω. Και αυτό συμβαίνει στη Θεσσαλονίκη τα τελευταία χρόνια. Παλιά δεν το ήταν αμάν αμάν. Στις γειτονιές, δηλαδή, κάτι έβλεπες. Σε καμιά αυλή, σε κανένα γκαράζ, σε κανένα αυτό, έπαιζε το μαγκάλι. Αλλά αυτό που παίζει την παραμονή στην Θεσσαλονίκη, στο κέντρο, δηλαδή το πιο κυριλέ μαγαζί της πόλης. Τι να σου πω, ρε παιδί μου, ξέρω εγώ. Αυτά ξέρει και ο Μάριος, θα σου έλεγε ένα κάτι, δεν το ξέρα κανένα. Βάζει σουβλάκια. Το πιο, ρε παιδί μου, μπορώ να φανταστώ. Μακεδονία Παλάς, να σου πω εγώ. Έτσι, α πούμε, grand ξενοδοχείο και αυτά. Θα έχει απ' έξω να τσικνίζει. Κανονικά, γιατί η μέρα το επιτάσσει, α πούμε, θα βάλει σουβλάκια. Και δημιουργείται ένα τεράστιο σύννεφο σε όλο το πολεοδομικό συγκρότημα που δεν βλέπεις, μια εθαλομίχλη που δεν βλέπεις μπροστά σου. Χάλκινα αυτά, ιστορίες, ένα μικρό καρναβαλάκι, αλλά έτσι με το ρούντολο αυτό ελαφάκι. Έστω και αυτή η τεχνητή, αν θέλεις, φίλε ακροατή, ένταση χαράς, επιδρά και παίζει το νόημά του. Ας είναι μια πάρα πολύ καλή ευκαιρία, ας πούμε, η παραμονή για όσους βγουν εδώ, όντως να τριγυρίσουν από το πρωί στις αγορές, να ακούσουν τα ταούλια τους, να πιούν τους καφέδες τους, τα κρασιά τους, τις ιστορίες τους και να αποφύγουν το βραδινό. Γιατί, γιατί πρέπει... Βγαίνεις και νοκάουτ νωρίς. Ναι, και έχεις δικαιολογία. Α, παιδιά, είμαι το πρωί στο κρύο, έξω υγρασία. Ωραία περάσαμε. Τώρα εντάξει, τα ζήσαμε. Γιατί και η έξοδος του Ρεβεγιόν είναι πα. Ωραία, μπει στην Κρίνια, μου αρέσει που λέει. Τι ωραία, χαρούμενος είναι ο κόσμος και τέτοιο και έχουμε ξεκινήσει μέσα στην Κρίνια. Τόσο χαρούμενος είναι το ελαφάκι. Τόσο χαρούμενος. Βέβαια, άμα έχεις δουλέψει σε Ρεβεγιόν. Και ξέρεις. Αυτό λες, απαπαπα. Το οποίο Ρεβεγιόν πάντα εκεί που δούλευα. Εκείνη ήταν μειωμένη. Το συγκεκριμένο μαγαζί, ας πούμε, που έτυχε να κάνω 4-5 πρωτοχρονιές, τέλος πάντων. Εντάξει. Δεν ήταν του στυλ αυτή τη βραδιά. Ναι, δεν ήταν το στυλ αυτή τη βραδιά. Ο οποίο ήταν πιο ψαγμένο, γάμι βγω με την πλέμπα. Κατάλαβε, πολλοί το βλέπουν και έτσι. Τέλο πάντων, πολλά πρωτοχρονιάτικα νέα, ανασκοπήσει, περισυλλογέ. Εδώ στο λόγο επειδή, στο Λίμπερο 107,4. 6:30 να ακούσουμε τι ώρα είναι, να και κάνα μηνυματάκι. Να ανασκουμποθούμε και να εισέλθουμε στο πεδίο τη ενημέρωση μαχημότατη. Σε θέλουμε εδώ πέρα, έχουμε η Δημήτρη να πούμε. Ερυθρόλευκια και Βασίλη. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Καλημέρα σε όλο τον πλανήτη. Τελευταία εκπομπή του χρόνου του 2016. Εντάξει, μικρό το κακό. Είπαμε τη Δευτέρα θα είμαστε ξανά εδώ. Αφού δεν έχουμε ούτε μια έτσι εμβόλυμη αργία, μία κάτι να σπάσει. Δηλαδή, δεν γίνεται τώρα να πάγω στο χωριό του Σαββατοκυριακό και να ταξιδεύω 1η του Γενάρη. Αμαρτία, μωρέ, από το Θεό. Θα πας χωριό τελικά. Θα πάω για ένα διήμερο. Μια διήμερη κούρα πάλι κάτω τα σκεπάσματα. Αύριο θα πας. Σήμερα. Σήμερα θα πάω εντάξει. Δύο μέρες. Μας ξενύχτησε χθες ο Ασλαμπάς και ο Ραπτόπουλος. Δηλαδή, τι άλλο να κάνουμε. Δεν έχουμε ξενυχτήσει για άλλα κι άλλα. Α πούμε, μου λένε να βγούμε έξω εδώ. Θα έχει κορίτσα, θα έχει μπαλέτα, θα έχει τόνα, θα έχει το άλλο. Και του λέω, παιδιά, έχω το πρωί ξύπνημα εκπομπή και το δέχονται όλοι και το σέβονται. Και χθες εκεί, όχι απίκονα, τώρα θα φύγουμε. Καθίσαμε μέχρι τις 2 και κάτι. Μπράβο. Εδώ είχαμε αγωνία, κοντεύαμε. Εσύ περιμέναμε στην ουρά 15 λεπτά για να μπει μέσα. Ελέγχανε τον κόσμο, τέτοια τα κανονικά σαν είσαι παιχνίδι. Μεγάλες στιγμές. Πραγματικά. Αχ, είναι πολύ νωρίς. Θα ήθελα να βγάλω και τον Μάριο να κάνει δηλώσεις για αυτό πώς είδες το παιχνίδι, πώς είδες την εμφάνιση. Δεν μπορούσαμε να βγάλουμε καλές φωτογραφίες. Ήμασταν μακριά και δεν βόλευε κιόλας και το σκηνικό, ο φωτισμός της σκηνής και. Με τις αμφιέσεις του Μάριου. Γιατί ο Μάριος έβγαινε. Περουκά. Ναι. Και διάφορες αμφιέσεις, έτσι. Μεταμφιέσεις. Στην καμπάρε. Ναι. Και ο ραπ βγήκε με περούκα. Θα μου πεις για το ραπ περούκα, ούτως ή άλλως. Αναφέρθηκε κιόλας, συζητήθηκε και το θέμα του περούκι. Δηλαδή, κέρια ζητήματα απασχολήσανε, όπως καταλαβαίνεις, στην Αθλητική Θεσσαλονίκη. Έφυγε ο κόσμος και έφυγε ικανοποιημένος γιατί κάποια αναπάντητα ερωτήματα. Ναι, για το περουκίνι. Τι έγινε το περουκίνι. Ναι, ερωτήθηκε. Τι έχει γίνει το περουκίνι. Και ζητήματα, ας πούμε, πόσο καλά ξέρεις την παρμίτα και τέτοια. Ερωτήσεις, κουιζάκια του Μάριου συνέχεια. Υπήρχε κάτω και μια κόκκινη λωρίδα με μηνύματα από το κοινό. Θα πρέπει αυτό, ναι, αν το σκεφτότανε. Θα μπορούσες, ας πούμε, να κάνεις μια πλατφόρμα. Είδες, αυτά είναι που εμείς μπορούμε να βοηθήσουμε την τεχνογνωσία, αλλά δεν μας ρωτάνε. Αλλά εμείς τα λέμε ως οπαδοί
που θέλουμε το καλό της ομάδος, που θέλουμε το καλό της εκπομπής, θα μπορούσε να υπάρχει σε live αναμετάδοση εκείνη τη στιγμή μια πλατφόρμα που θα στέλνεις το μήνυμά σου και θα διαβάζεται πάνω στην οθόνη, πάνω στο project. Η τεχνολογία είναι εδώ. Εδώ είναι και ο Τζουζέπε μπορεί να τα κάνει. Ουσιαστικά τώρα ζητάμε δουλίτσα. Αυτή κάτι που πλάει στους μεγάλους, θέλουμε και εμείς, ας πούμε, σαν. Νεότερη. Media το κατέχουμε. Το παίζουμε στα δάχτυλα. Παρασκευή 30 του Δεκέμβρη, αποχαιρετώντας το χρόνο, σκεφτόμενοι τι αφήνουμε πίσω, τι μπορούμε να περιμένουμε από το νέο χρόνο. Να αφήσουμε λίγο την τη μιζέρια. Θα μου πείτε τώρα πώς μπορείς να το κάνεις αυτό. Εντάξει, να αντιμετωπίσεις τα πράγματα λίγο πιο ελαφρά την καρδιά, να μην τα παίρνεις σοβαρά. Κυρίως τα ποδοσφαιρικό, μπασκετό, αυτά τα αθλητικά που μας απασχολούν, κυρίως την μπαλίτσα που βλέπουμε περισσότερο εδώ στη Θεσσαλονίκη. Δεν χρειάζεται να τρελαίνεσαι. Γίνανε πολλά πράγματα. Ντου, αυτά, ιστορίες, στεναχώριες. Κάθε χρόνο βέβαια η αθλητική Θεσσαλονίκη είναι μια ίδια κατάσταση. Δεν είναι ότι αλλάζουν πάρα πολύ. Ο ΠΑΟΚ έχει πάρει το πρωτάθλημα τον Αύγουστο. Στην ανασκόπηση έτσι πρέπει να τα γράφει. Πήρε το πρωτάθλημα τον Αύγουστο. Και το... Έχει δρόμο ακόμα. Ναι. Μπορούμε να ξέρουμε. Για τον επόμενο Αύγουστο. Έτσι προετοιμάζονται για τον επόμενο Αύγουστο. Γενικά, εντάξει, τα πράγματα δεν είναι. Περιμένεις λίγα-λίγα να γελάσεις λίγο το χιλάκι σου να σκάσει, αλλά να δεν σε ικανοποιεί η ομάδα και αυτό δημιουργεί μια αλφαγκρινιά. Με πάρα πολύ κρυουλάκι, μάλλον θα μας υποδεχθεί ο νέος έτος. Σήμερα φάγαμε μια ξυγυρισμένη σφαλιάρα όσοι βγήκαμε τώρα τα πρωινά από τα σπίτια μας. Εσείς που είστε μέσα τώρα και ενδεχομένως έχετε συνδεθεί με την συχνότητά μας, μπορείτε να μας ακούτε και να τρομάζετε με αυτά που σας λέμε, αλλά έχει ρε παιδί μου, έχει αυτό το της Θεσσαλονίκης το κρύο, το ωραίο έτσι, το με την υγρασία μείον 3 αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης και μπορεί να το αισθάνεσαι και σαν μείον 7. Η θερμοκρασία θα ανεβεί λίγο πιο πάνω από το 0 κάπου το μεσημεράκι, θα φτάσει τους 4 βαθμούς, αλλά η αισθητή θερμοκρασία θα είναι πάλι κάτω το 0, θα το νιώθω σαν μείον 1. Και το βράδυ και κατά τις 8 θα πέσει στον ένα βαθμό. Θα το αισθάνεσαι σαν μείον 4. Αυτό μου αρέσει το πώς το αισθάνεσαι. Δείχνει ότι είμαστε ρε παιδί μου ανθρώποι που υπερθεματίζουμε στα συναισθήματά μας. Που το νιώθουμε ρε παιδί μου, το καταλαβαίνουμε. Αύριο έχει το καλύτερο ότι θα έχει μείον 1 στις 8 το πρωί του Σαββάτου, αλλά θα το αισθάνεσαι σαν μείον 8. Φαντάζου δηλαδή τώρα το ξενύχτη, το τι σφαλιάρα θα φάνε όσοι βγουν σήμερα στα προϊόρτια των πρωτοχρονιών. Και κρυουλάκι μέχρι και 3 βαθμούς το μεσημεράκι. Θα ντυθείτε καλά και θα βγείτε έξω στα σουβλάκια, αλλά νομίζω με το απαραίτητο κρασάκι και το έτσι και το αλλιώς σας θα ζεσταθείτε και δεν θα μας είσαι εσύ. Τζουζέπε, τι θα κάνεις, θα κάνεις κάτι ιδιαίτερο, ας πούμε, στις πρωτοχρονιές, ρεβεγιόν, τέτοια αυτά? Από το μεσημέρι, ψιστήρι. Α, ωραία πράγματα. Ωραία. Την παραμονή. Δηλαδή, την παραμονή το μεσημέρι αύριο. Ξεκινάει το πρωτάθλημα. Έτσι. Σου είπα, είσαι καλεσμένος. Ναι, αλλά θα σε χειροκροτήσει. Standing ovation από το χωριό. Θα είναι σαν να είμαι εκεί, αλλά δεν θα είμαι. Μπορείτε να με βγάλετε μέσω Skype, να σας απολαύσω εσείς που θα περνάτε καλά. Και όλος ο κόσμος, λίγο πολύ, κάτι θα βρει να κάνει, κάτι θα φάει, το ρίξει το φαΐ. Αυτή είναι η απόλαυση. Νομίζω το. Και έτσι όπως βλέπουμε και την τάση, υπάρχει μια τάση τον τελευταίο καιρό, πολύ γαστριμαρχική. Το έχουμε ρίξει για κάποιο λόγο πολύ στο φαΐ. Πού θα το ρίξει? Όταν έχει στεναχώρηση, το ρίξει στο φαΐ. Δηλαδή αυτό είναι αυτή είναι η λύση. Κόβει το φαΐ. Κόβει το φαΐ, αλλά ναι, αυτό. Βλέπουμε δηλαδή τα μαγαζιά εστίασης, ας πούμε, να ανοίγουν το ένα πίσω από το άλλο, να γεμίζουν, να συγκεντρώνουν κόσμο. Να αλλάζει η συνήθεια, δηλαδή. Ήρθε η ανάπτυξη. Ήρθε η ανάπτυξη, ίσως. Η σωματική ανάπτυξη. Να βλέπεις τον κόσμο, ας πούμε, να πηγαίνει πολύ. Η ταβέρνα παίζει πάρα πολύ για το τέτοιο. Που, και μάλιστα από συγκεκριμένα, ας πούμε, συγκεκριμένες κατηγορίες που τα παλιότερα χρόνια δεν θα πήγαιναν, ας πούμε. Ξέρω, θα έβλεπες έτσι, ας πούμε, δεσποινίδες των μαγαζιών της παραλίας. Φερρυπίν. Δεν θα κατεδεχόταν τώρα να πάνε σε μια ταβέρνα με τσίκνα και ρετσίνα και να πιούν ρετσίνα. Και να λερώσουν δαχτυλάκι για αυτά. Αλλά να, η κρίση σου λέει, άσε. Δεν είμαστε τώρα. Καλά είναι, δεν είμαστε για μπόμφιλε. Γιατί εντάξει, ναι, όντως το καθιστικό αυτό σου παρέχει και μια. Πώς να το πω, ρε παιδί μου. Μια πολύ οικονομική λύση. Γιατί πας, δίνεις ένα 15, 20 πες. Και πίνεις, τρως και μια χαρά την περνάς και τερλικώνεις και συζητάς και με τους φίλους. Εγώ είμαι πάρα πολύ οπαδός ταβέρνας, νομίζω φαίνεται και από την σωματική μου διάπλαση. Αλλά τώρα αυτό
το πιο ψιστήρι όρθιο γλεντάμε, ναι, και το όρθιό του. Δεν είναι δηλαδή. Ναι, ναι, δεν έχει αυτό το να καθίσουμε να. Ναι, γίνεται μία μίξη αυτό με ζεμπάρ, ξέρω εγώ τα λένε. Είναι συνέντευξη τύπου. Είναι. Είναι τέντεξ. Σταντάκια, τέτοια αυτά. Παρ' όλα αυτά, ο κόσμος το απολαμβάνει. Το απολαμβάνει. Αλλάζει τις συνήθειές του. Εντάξει, με το φάει. Άμα φάει λίγο ρε παιδί, μου αλλάζει, αλλάζει και το έτσι σου. Βέβαια, αυτό που έχουν τα συγκεκριμένα τα μαγαζιά, σου, όταν πάνε να φας κανένα μεζεδάκι να πιεις το τέτοιο. Ο κόσμος περνάει καλά γιατί είναι απαλλαγμένος. Μια άλλη παράμετρο, το θα σου βάλω μέσα στο παιχνίδι. Μια προσέγγιση κοινωνιολογική εδώ για τον λόγο, επειδή παρατηρεί τα πάντα όταν φαινομενικά βγαίνει στα μπαρ. Όταν πας ρε παιδί μου με την παρέα σου σε ένα μαγαζί για να φάτε, να πιείτε, να. Γουστάρετε, ναι. Είστε προσιλωμένοι στο στόχο σας. Ο οποίος στόχος είναι αυτός, να φάμε και να πιούμε και να γουστάρουμε. Ναι, ναι. Δεν κοιτάς δεξιά και αριστερά, άμα παίζει κανένα θμά, κανένα αυτό, που σε ταλαιπωρεί, ρε παιδί μου, και μπορεί το να. Πολύ, πολύ να πεις, τι ήταν αυτό που πήρε δίπλα. Δεν κοιτάς. Καλό φαίνεται. Ναι, μπορεί να είναι, ρε παιδί μου, τι να σου πω τώρα. Η Μόνικα Μπελούτσι δίπλα. Κάτι, καλή ξέρω εγώ. Καλή τη όρεξη. Ναι, ρε, και δεν θα κοιτάξει τη Μόνικα Μπελούτσι, θα κοιτάξει το πιάτο, τι είναι αυτό να πούμε. Τι, τα παϊδάκια που πήρε, το κότσι, το έτσι, αυτό. Αυτό θα ζηλέψει. Δεν θα ασχοληθεί, α πούμε. Γιατί πολλοί κόσμος αφιερώνει τη νύχτα του. Αγόρια και κορίτσια φτιάχνονται, κάνουν ουράνου στο να έρθουν, ναι, πιο κοντά, να βρουν, ναι, κάτι τέλος πάντων. Όλο πάνω το χρόνο δεν το κάναμε. τώρα, τελευταία μέρα. Τελευταία, γιατί λες εσύ όλο το χρόνο δεν. Πώς έτσι, μπακούρι. Θα φύγω, θα φύγω. Χρυσοσιά δεν είναι. Ναι, ναι, τώρα μας έπιασε ο πόνος. Τώρα το θυμηθήκαμε, ρε. Τι να κάνουμε τώρα, ρε παιδί μου, τώρα έστω. Έχουμε δύο μέρες μπροστά μας. Να έρθουμε πιο κοντά, ας πούμε. Και να κάμψουμε τις αντιστάσεις. Γιατί ο κόσμος πρέπει να έρχεται πιο κοντά. Αυτό είναι κοινωνικό μπήμα του λόγο επειδή. 2-31-0-287-38 τηλέφωνο επικοινωνίας FM και ενώ μηνυματάκια αποστολή στο 545-26. Αν μπορούμε να βάλουμε και ένα κομμάτι απολογισμού, τι σας έκανε εντύπωση, τι αφήνετε πίσω, τι περιμένετε από το 2017. Καλά, εντάξει, τι να περιμένεις, κανείς δεν ξέρει τι μπορεί να περιμένει. Αλλά τι υπήρχε όταν το γεγονότος μέσα στο αθλητικό επίπεδο που επέδρασε καταλυτικά στην ψυχοσύνθεσή σας. Είτε αρνητικό είτε θετικό. Τι θα απομονώνατε, τι θα θέλατε να δείτε, τι θα θέλατε να σχολιαστεί. Βέβαια μεγάλο πλήγμα είναι. Έτσι πως ήρθε, θα γίνω τώρα ας πούμε παππούς Τζουζέπε. Θα βάλω μια κουβερτούλα, θα βάλω και θα πω τις ιστορίες. Μεγάλο πλήγμα είναι πως λέμε ρε παιδί μου, λείπουνε ξέρω εγώ στη μουσική αυτό. Παλιά ακούγαμε τις κασέτες και τι ωραία που ήταν και τέτοια. Είναι το ότι περιμέναμε την πρωτοχρονιά για να δείξει αυτό το περιβόητο 1,5 λεπτό. Με τα bloopers, με τα αστεία της χρονιάς, τα οποία ήταν τα μισά αστεία, τα άλλα ήταν βαρετά. Κάτι άλογα να πέφτει, πάντα έχει υπασία που κάποιος έπεφτε και κάτι τέτοια. Καλλιτεχνικό πατινάζ. Πετούσε και κανένα rugby έτσι για την ψαχμενιά. Ποδόσφαιρο πολύ. Ποδόσφαιρο πολύ. Φόρμουλα ένα τράκα. Είχε πάντα. Ναι, μα αστείο. Πω από γέλιο. Ήταν και το πρώτο που είχε. Τη συντρίμια να πετάγονται στο ράγκ. Χαχαχαχαχα. Τι ωραία που είδε αυτά. Τα πρόπτα τη χρονιά. Και δεν θα ξεχάσω αυτή. Δηλαδή από τι πιο σημαντικέ αναμνήσεις που έχω σαν παιδί είναι από αυτέ τι μέρε. Ούτε τα οικογενειακά τραπέζια, ούτε τα ζώνια, ούτε τίποτα. Βγήκε αυτό το 1,5 λεπτό με τι αστείε στιγμέ που πότε, ναι, πότε θα το δείξει. Και συνήθω το δείχνει κάτι τέτοιο. Το δείχνει μία στι 30. Το δείχνει μία. Δεν το δείχνει 31, ρε παιδί μου. Το ξεκινούσαν από κανένα δύο μέρε που μα ήρθαν από έξω από τα διεθνή πρακτορία. Που είναι μονταρισμένο έτοιμο, ναι, με 3-4 κανάλια να υπάρχουν μόνο. Ναι, ναι. Που ήταν το ίδιο. Και τώρα τα βλέπεις τουλάχιστον 30 τέτοια περιστατικά κάθε μέρα. Κάθε μέρα, ναι, δεν τα βλέπεις πλέον. Ναι. Στο YouTube, ας πούμε, δες αυτή τη φάση, το απίστευτο γκολ, το απίστευτο το ένα, το απίστευτο. Και δεν σου κάνει αίσθηση. Δεν το πατάς γιατί ξέρεις πώς θα είναι η φάση. Δεν θα σε εντυπωσιάσει. Αυτό έτσι σαν μια ανάγνωση, σαν μια νοσταλγία για κανένα λόγο. Τώρα τα έχουμε όλα μπροστά μας. Αλλά ήταν αυτό που περιμέναμε να τελειώσει χρονιά για να δούμε κανένα πέσιμο, κανένα αυτό γκολ, κανένα χαζό, κανένα έτσι. Ξέρω κιόλας από τις φετινές γκάφες. Άρα Γιάννη μας έχει. Τι να μείνει, όταν το ρωτάς δεν σου έρχεται. Δεν σου έρχεται. Πρέπει να το ψάξουμε, να το βρούμε. Και στη βροχή και στο χιονιά. Γριουλάκι, αλλά όχι χιόνια. Στην Αθήνα, εντάξει, διαβάζοντας. Βλέποντας την ισογραφία κυρίως. Βλέποντας τα sites και τα τέτοια, νόμιζες ότι ήρθε. Η εποχή των παγετώνων. Με το μίνι χιονάκι που έπεσε, αλλά νομίζω το ξεπέρασαν, εντάξει, ζήσανε και στην πρωτεύουσα. Και
κοίτα στα social media, εγώ είμαι με αυτούς που χαίρονται με κάτι όταν συμβαίνει. Ναι. Και πολύ λιγότερο με αυτούς που κράζουν, αυτούς που... Αυτούς που... Ναι, δηλαδή δεν έχει κανένα νόημα. Δηλαδή, αυτός που είναι ενθουσιασμένος, που πέφτει λίγο χιονάκι... Ναι, 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 ναι. Το κάνει να σου πω κιόλας με χαρά και με... Ναι, ναι. Δηλαδή, κάτι ωραίο. Ναι, 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 ναι. Κάτι ωραίο. Τον αρχίζουν όλοι και μα σιγά και πού να είσαι, να στη Φιλανδία, που είναι όλα κίτρινα. Έτσι. Και το Βόρειο Σέλας πολλαπλασιάζει το φαινόμενο. Η φωνή της λογικής πάντα. Η φωνή της λογικής. Όχι, εγώ δεν λέω για αυτό, ρε παιδί μου. Λέω για το ότι θα τους παρουσιάσω, ότι θα αποκλειστούμε, ρε παιδί μου. Θα τελειώσουμε. Ο βαρύτερος χειμώνας όλων των εποχών και τέτοια. Είχαμε ήλιο εμείς τη στιγμή που έβλεπες, δηλαδή. Αν είχες κατεβασμένο το πατζούρι και έβλεπες. Μήπως γίνεται σε εμάς. Γιατί... Και λες, από χιονίζει στην Αθήνα εδώ πέρα, τουλάχιστον πρέπει να βγει και ένας δεινόσαυρος μέσα από το... Ένα μαμούθ. Ένα μαμούθ. Ένα μαμούθ. Και είχε ήλιο. Ήλιο, ήλιο. Και μια χαρά καιρό. Πάντως, εντάξει, λίγο χιονάκι. Εντάξει, όλοι θέλουμε να το δούμε. Βέβαια, δεν μας έχει χιονίσει φέτος. Πέρυσι χιόνισε καθόλου, δεν το θυμάμαι. Χιόνισε. Χιόνισε, έτσι ένα ψέμα έκανε. Έχει να ψάξει. Τέτοια εποχή ήταν όταν είχε πιάσει εκείνο το μεγάλο χιόνι στη Θεσσαλονίκη το 87. Ήταν του έπεσε σαν λίγο έτσι πιο πρεσβύτερο. 87 ή 88 ήταν. Όχι, μέσα ήταν. Στην Νεάπολη ήμουνα. Κάναμε να πάμε σχολείο κανένα μήνα. Τι ωραία εποχή. Θυμάμαι, είχα προσπαθήσει να πάω τότε στο σχολείο μόνο σου. Λένε δική σου, λέει τι θα σε κάνουμε σπίτι. Ναι. Yeah. Και σταμάτησα στα μέσα και γύρισα. Έτσι. Είχα βουλιάξει μες στο χιόνι. Κανονικά, το κεφάλι μου άμα να παίξω. Πρέπει να ήταν 19 του Δεκέμβρη, αν δεν κάνω λάθος, εκείνος ο τεράστιος χιονιάς της Θεσσαλονίκης. Τώρα για κάποιο το είπα, ρε παιδί μου. Ναι. Αν τυχόν πέσουμε μέσα, θα πανηγυρίζουμε. Όπως πανηγυρίζουμε και για την επιλογή που κάναμε στην φωτογραφία που ποστάραμε στην σελίδα μας στο Λόγο Επειδή. Βέβαια. Για το εναρκτήριο λάκτισμα της εκπομπής που βάλαμε ένα buzzer beater του LeBron James, ο οποίος σαν σήμερα γεννήθηκε. Γεννήθηκε. Σύμπτωση. Χωρίς να το ξέρουμε, το είδα αυτό και πανηγύρισα και λέω, αχ, εμάς τα παίρνετε για γούρι. Το 84, ο LeBron. Ο LeBron τον είχα για πιο μεγάλο, να σου πω για κάποιο λόγο. 16-32. Εντάξει, 32, ναι. Ίσως γιατί δεν σπώσει σαν το πρώτο όνομα, σαν βαρύ πυροβολικό το όνομά που αγωνίζεται. Ναι. Σχεδόν από πάντα. Από ναι. Από το κολεγιακό ή από, νομίζω έπαιζε και στις εθνικές ομάδες από μικρός. Δεν ήταν στην εθνική ομάδα του 2006 που πρέπει να ήταν τότε. Που ηγήθηκε από την... Ήταν τότε στα 22. Ναι, 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 ναι. Και ήταν ήδη, ρε παιδί μου, άρχισε να δίεται το άστρο του. Και μου τον έκανε ένα παιδί μου για πολύ πιο μεγαλύτερο, αλλά εντάξει, το 84-32 σε πάρα πολύ καλή ηλικία που αγωνίζει τώρα σε ποια ομάδα είναι. Στους Cavaliers είναι. Δεν έφυγε από εκεί, μάλιστα. Ψιού, τι άλλο γεγονότο, μιας και είσαι εδώ ειδικός τον σας και μου αρέσει πάρα πολύ το συγκεκριμένο, η συγκεκριμένη ενότητα. Τι μπορούμε να ξεχωρίσουμε δηλαδή από το... Ίδια μέρα, γενέθλια, αλλά το 1961 γεννήθηκε ο Μπεν Τζόνσον. Μπεν Τζόνσον, βέβαια, για τους παλιότερους, θα θυμούνται τον Καναδό Δρομέα. Στη μεγάλη κόντρα με τον Καρλ Λιούις. Με τον Καρλ Λιούις, που βέβαια πάντα δεν είχαμε τότε ραδιόφωνα, μα υπήρχαν τώρα θα τους ζητούσαμε, γιατί και τότε λεγόταν τον έφαγε ο Καρλ Λιούις εκεί, γιατί όλοι ντοπέοι ήτανε και η πορεία λίγο σαν να το δικαιώσει τον Μπεν Τζόνσον, με την έννοια ότι και ο Καρλ Λιούις πιάστηκε στο τέλος της καριέρας του ντοπαρισμένος. Επίσης το 1957 γεννιέται ο Νίκος Πορτοκάλογλου σε μουσικά στερεώματα, αλλά έχει άμεση συνέπεια και με το αθλητικό γίγνεσθε στον Νίκος Πορτοκάλογλου, γιατί είχε γράψει το περιβόητο Είμαστε πια πρωταθλητές βέβαια, με αφορμή το χρυσό μετάλλιο, το κύπελο Εθνικών Ομάδων Ευρώπης το 1987, που συντροφεύει πάρα πολλές ακόμη και τώρα αθλητικές δραστηριότητες. Και από εκεί και πέρα σε γεγονότα, μάλλον η ιστορία κάνει οικονομία τις τελευταίες μέρες. Τώρα μην ασχολούνται, φεύγουν όλοι, μαζεύουν βαλίτσες, πηγαίνουν στα σόγια. Τι, δεν είμαστε για να γίνονται πράγματα. Είναι και αυτό το πράγμα αυτές τις μέρες. Ναι. Να ένα καλό που δεν υπάρχει εξτρά μερούλα. Δηλαδή, τις γιορτινές ημέρες, είτε το ίντερνετ, είτε ειδήσεις, είτε αυτή η επικαιρότητα που πλέον έχουμε συνηθίσει. Να επηρεαζόμαστε από αυτήν. Ναι, να καθορίζει τις ζωές μας. Το πιο άχρηστο πράγμα. Δεν λειτουργούν αυτά. Έχουν γίνει από πριν καβάτζα κάποια θεματάκια. Ναι. Τα οποία τα βάλουν κάτι ανασκοπήσεις, κάτι αστρολογικές προβλέψεις, κάτι. Ποιο είναι το καλύτερο πιάτο για το ρεβεγιόν. Ναι. Οι αργίες, αυτό παίζει. Ναι. Όλα αυτά. Και δεν έχει κάτι φρέσκο. Δεν κινείται. Δηλαδή δεν είμαστε και Αγγλία που θα έχει και κανένα ματσάκι, θα έχει ένα περίπτωση. Έχει και την πρωτοχρονιά. Boxing Day είναι 26 του μήνου που παίζουν μπάλα. Παίζουν και πρωτοχρονιά στην Αγγλία. Κάτι θα παίζουν αυτά.
μπακ θα παίζουν, λες. Ε. Νομίζω ότι το NBA πρέπει να έχει μάτς πρωτοχρονιά. Αυτά. Αν δεν κάνω λάθος. Μόνο εδώ, καλά, εδώ ζωάρα. Αλλά και έχουμε, βέβαια, μεσοβδόμαδα νομίζω έχει πρωταθληματάκι. 3-4 έχει την πρώτη αγωνιστική του πρωταθλήματος. Είδες πόσο μελετημένα γίνανε τα πράγματα. Σου λέει, τι, αν την ξεκινήσουμε τώρα, πότε ξεκινήσει το πρωτάθλημα. 11-12, ξέρω εγώ. Σεπτέμβρη, πότε, σου λέει, τώρα δεν είναι η ημερομηνία για να ξεκινάς, θα τη βάλουμε την, τέτοια, με την έναρξη του χρόνου, το 2017. Και ο Πάκ μπορεί να πάρει και τους βαθμούς για να βγει πρωταθλητής Αυγούστου. Θα τους πάρει τώρα. Θα παίξει μόνος του. Ναι, άμα τους πάρει τώρα, άμα πάρει τώρα την νίκη, σημαίνει ότι ήταν πρώτος. Άμα ξεκινούσε το. Από τώρα η βαθμολογία. Ναι, έτσι. Πρέπει να κάνουμε από την αρχή. Και μετά να μπουν τα υπόλοιπα αποτελέσματα. Καλημέρα στην γραμμούλα. Μπαμπίνο μου. Καλώς το να. Καλή σου μέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Έχω πάει στην πλάκα μαζί σου. Γιατί? Τι εντοχές είναι αυτές? Τι εννοείς? Πήγες. Άκουσες ασλαμά, άκουσες τον άλλο του καράφλα και πήγες, κοιμήθηκες, πόσο κοιμήθηκες? Δύο ώρες. Τι να κάνω, έπρεπε για το ρεπορτάζ, έπρεπε να παρακολουθήσω το συγκεκριμένο δρόμενο. Τι πράγμα είσαι ρε παιδάκι μου, τι πράγμα είσαι, έχω πάθει την πλάκα μου. Το λέει ένας άνθρωπος που ξέρω θα δουλεύει 10 ώρες, 12, τα λέω καλά? Όχι, ναι σαφώς, δεν το ζητώ. Γενικώς δουλεύει γιατί το μυαλό κυρίως αυτό. Α, δεν δουλεύετε τόσο πολύ. Χρειάζομαι την πρακτική με την. Α, δίνεις την εντύπωση ότι δουλεύεις 10-12 ώρες την ημέρα, ας πούμε, είσαι στη δουλειά. Κοίταξε, δουλεύω και μας δουλεύουν επάνω. Έτσι. Λοιπόν, για πες μου πώς περάσατε χθες το βράδυ. Περάσαμε υπέροχα. Περάσαμε με Τζουζέπε. Α, όχι, χθες τον Ασλαμά. Χθες τον Ασλαμά ή στο δικό μας, το προχθεσινό. Λες. Για χθες, καλά, προχθές πρέπει να γίνει χαμός. Ωραία, ναι, ήταν πολύ καλά. Είχαμε με Τζουζέπε εδώ κοινή παρουσία. Περάσαμε εξαιρετικά. Το ευχαριστηθήκαμε. Ναι. Για χθες, για το τέτοιο, ήταν έτσι μια ιδιαίτερη κατάσταση. Είναι αυτός. Πρέπει να το δεις. Πρέπει να βγει DVD της χθεσινής παραστάσεως για να το δει. Δεν μπορώ να το περιγράψω με λόγια. Μάριο μεταφιεσμένος με περούκες, με τέτοια, με σχόλια. Ναι. Θάψανε όλο τον κόσμο. Κατάλαβα. Έχαζα τον εαυτό τους, Ναι, εντάξει. Εννοείται. Αλλά είχε πολύ γέλιο και είχε παραγγελίες από κάτω. Παιδιά, πρώτη φορά άκουσα χειροκρότημα σε αναφορά ατάκας. Για ατάκα. Ναι, πες αυτό και το χειροκροτήσανε. Ήταν συγκλονιστικό. Πάρα πολύ ωραία. Εντάξει, μακάρι να το ξανακάνουν. Εύχομαι και όλη η χρονιά έτσι να κυλήσει, καινούργια δηλαδή. Να είμαστε. Έτσι, με χαρά, ξέρω εγώ, με ευθυμία, όπως το θέλεις, πες το. Ναι, μωρέ, λίγο λίγο πιο αψήφιστα τα πραγματάκια να τα παίρνουμε. Ο Στανισλάσκης, ξέρεις, κάποτε έλεγε ο μεγάλος φιλόσοφος, ότι γίνεται πεθαίνει. Από τη στιγμή που ζεις το εκεί πέρα και πάει στο διάλογο, έτσι, δηλαδή, έτσι. Δεν υπάρχει θέμα. Βέβαια, το ότι είπες 6:57 το πρωί στο αθλητικό ραδιόφωνο Στανισλάσκη και όλοι ανοίγουν και σου λέει ποιος είναι αυτός να πούμε κανένα δεξιμπάκ. Μόνο αυτό. Εσύ το ότι ο Πάοκ είναι πρωταθλητής του Αυγούστου, εκεί να δεις τι θα γίνει τώρα. Έτσι, με τους πιάνουμε όλους στον ύπνο. δεν πειράζει. Ωραία. Έγινε. Λοιπόν, κοίταξε, καλή χρονιά. Επίσης. Και τα λέμε, έτσι, με υγεία και ξέρω εγώ, με διάθεση. Πάντα. Αυτό, με διάθεση, με καλή διάθεση, μωρέ. Αυτό δεν χρειάζεται, με μισή. Δεν μένει τίποτα. Και είναι και τζάμπα η καλή διάθεση. Αυτό είναι. Δεν το συζητάμε, απλόχερα. Έτσι. Φιλιά, καλά να περάσεις. Επίσης. Και σε όλα τα τσακάλια. Τσάω. Αυτό, η διάθεση είναι απλόχερα. Και το να κάνεις τον άλλο να γελάσει, διότι στις μέρες μας έχουμε όσο τίποτα ανάγκη. Τι έχουμε, Τζουζέπε? Το ήλιο. Το γέλιο, βεβαίως. Και είναι τζάμπα, είναι δωρεάν. Και ας σου πω ότι χθες, για να πω και αυτό, και θα το κοπανάω στο Μάριο. Πλήρωσα και εισιτήριο, οικειοθελώς. Εντάξει, μπορείς το μήλο τώρα. Εκεί μπορούσαμε να πούμε ο Απόλλους, ας πούμε, μπορούσαμε να πούμε τζάμπα. Αλλά όχι, δώσαμε, δεν έχω δώσει αλλού και αλλού, γιατί είμαι χρωστός, ας πούμε, κουτραδόρος. Αλλά λέω, όχι, αυτό θέλω τιμητικά. Ήθελα, αν δεν είχε εισιτήριο, μας δώσε ένα απόδειξη. Δεν έχει εισιτήριο και να το κρατήσω. Από εκεί θα ξεκινήσει η βελτίωση των event. Είναι τέλειο το event. Ναι. Αλλά λέμε, ρε παιδί μου, δηλαδή πρέπει να ξεκινάει από εκεί. Γιατί με αυτό το εισιτήριο επάνω, πέρα από τις φωτογραφίες των συμμετεχόντων, θα πρέπει να έχει κάποιους κωδικούς WiFi τους οποίους μπορείς να θέτεις τα ερωτήματά σου. Έτσι. Θα τα θέσουμε όλα αυτά και θα κάνουμε ένα mega event εδώ τώρα που τα είδαμε και τα αναλύσαμε εμείς που είμαστε της τεχνολογίας και θα βάλουμε και όλο τον κόσμο. Υπάρχει και ταυτόχρονα, ας πούμε, τηλεοπτικό ραδιοφωνική μετάδοση. Γιατί όχι. Μια διακαναλική, γιατί ήταν δύο άνθρωποι που ανήκουν σε δύο ραδιόφωνα. Σε αυτό το Ιντερνετ μπορούμε να το βάλουμε. Που λένε ότι κάνει δουλειά. Ναι, όχι διακαναλική. Διαραδιοφωνική δεν έχει γίνει ποτέ. Δηλαδή διακαναλικές έχουν γίνει κατά καιρούς. Ναι. Σε διαγγέλματα, σε debate, σε ιστορίες. Στα ραδιόφωνα της Θεσσαλονίκης νομίζω δεν θα γίνει ποτέ. Δηλαδή να κατέβει ο
Θεός τώρα, ας πούμε, ο Άγιος Βασίλης να έρθει πρωτοχρονιά και να πει παιδιά, χω, 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 θέλω να πω ένα μήνυμα. Δεν μπορούσαν να συνεδωθούν τα τρία ραδιόφωνα, ας πούμε, για να βάλουν από εκείνο τα πράγματα. Ο ένας να κράζει γιατί πήγε σε αυτό, να Άγιος Βασίλης και έτσι θα βγάλουν τα στοιχεία. Ψανόλα ο Άγιος Βασίλης, μην τους ακούτε. Εξυπηρετούν τα συμφέροντα του Άγιου Βασίλης, ποτάκια. Σήμερα δεν ήταν έρθει ο Άγιος Βασίλης. Ήταν έρθει ο Άγιος Βασίλης, αλλά δεν θα μας έρθει και το 2016. Του παρακαλάμε τον Άγιο Βασίλη τρία χρόνια, άντε και Βασίλη, να μη σε πω τώρα κι εγώ και τελικά τι μας, εμείς τι παίρνουμε, τα έχει πει κιόλας το προφητικό το σποτ. Να έχεις αυτόν τον άνθρωπο και να μην έρχεται, τέλος πάντων. Λοιπόν, 7 η ώρα ολοκληρώνουμε την πρώτη ώρα του λόγο επειδή. Θα πάμε να διαλυματιστούμε και επιστρέφουμε πάρα πολύ σύντομα εδώ στην ραδιοφωνάρα του Λίμπερο 107,4. Γεια σας, χρόνια πολλά, από Θεσσαλονίκη παίρνω. Ήθελα να κάνω μερικές ερωτήσεις στον Άγιο Βασίλη σας, σε αυτό το πετούμενο Άγιο άτομο με τα δώρα, αυτή τη φιγούρα της Coca-Cola, το κοκκινόλευκο πράγμα που πετάει και μοιράζει σε μεκ χαρά στα παιδιά. Θέλω να το κάνω σαν μικρό παιδί και σαν μεγάλο μια σοβαρή ερώτηση. Άγιε Βασίλη, γιατί δεν παίρνει ο ΠΑΟΚ πρωτάθλημα, ε? Το ξέρεις ότι έχω να πάρω πρωτάθλημα 21 χρόνια. Το ξέρεις ότι και εγώ νηστεύω και εγώ κάνω το σταυρό μου και εγώ πάω εκκλησία και δεν βλέπω πρωτάθλημα. Το ξέρεις ότι ο Γάβρος έχει πάρει 7 πρωταθλήματα σε ρί. Ερυθρόλευκε Άγιε Βασίλη, ή μήπως είναι τυχαίο. Ή μήπως έτσι έγινε, τάχα. Έτσι με έβαλε σε αυτό το κουστούμι, έτσι τυχαία. Παιδί του κόκαλε. Γελίε. Συγγνώμη για τη γλώσσα μου παιδιά, αλλά θέλω να ρωτήσω δύο-τρία άλλα πράγματα. Άγιε Βασίλη, το ξέρεις ότι ο Άρης παίζει πίτα εθνική. Το ξέρεις ότι πάω με το αστικό στο σπίτι μου και δεν έχω μετρό. Το ξέρεις ότι μετρώ τη μυστική συγκίνηση γιατί δεν έχω ποθαλάσσια. Μετάζεις τώρα Άγιε Βασίλη, αλλά τα μη σε πω τι με δίνεις. Τρακόν παιδί του κόκαλη, η πτάμενη σταχτοπούτα, παλιολινάτσα, Άγιε Βασίλη Λουπίνα, το ελέος, λαμόγιο, λαμόγιο αθηναϊκό είσαι ρε βλάκα, δεν υπάρχεις ρε βλάκα. Ένα όνειρο, ένα ψέμα είσαι. Ναι. Βασιλάκη εδώ πέρα πιο βασίλης από σένα ρε βλακάκι. Τι ήθελα να σε πω, θα σου επειδή Άγιε Βασίλη φέτος από μένα δώρα δεν θέλω να με φέρεις, να με κάνεις. Εγώ θέλω από σένα μια ευχούλα να με ικανοποιήσεις. Γίνεται το να μην ξανάρθεις στη Θεσσαλονίκη. Γίνεται σε παρακαλώ να πάρεις αυτό το άλογο που κουβαλάς, που το λες τάραντο και το έλκυθρό σου και να πας για σκι στο Παρνασσό με τα πλουσιόπεδα της Αθηναίου με τα βόρεια προάστια. Με το μετρό και το τραπ, να πας εκεί να κάνεις Χριστούγεννα, μαλάκα, γελίο άτομο, πουλημένε. Δεν το θέλουμε τώρα, έχουμε Άγιο Δημήτριο εδώ πέρα, ρε. Φύγε, ρε. Λοιπόν, παιδιά, αυτά έκανα από καλό μου και Βασίλη. Όσοι ακούσατε, ακούσατε, γεια σας και περαστικά σας. Άντε, χρόνο. Ho, 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 Merry Christmas. Ό,τι πιο ιστορικό έχουμε ακούσει, νομίζω, στην ιστορία της ιστορίας, κυρίες και κύριοι. Το περιβόητο τηλεφώνημα στον Άγιο Βασίλη, πάντα επικαιρό. Είδες τώρα πόσο προφητικό, είχε βγει το 2005, αν δεν κάνω λάθος. Περάσει 11 χρόνια από τότε, αν είναι δυνατόν. Και έλεγε, ρε παιδί μου, ότι το ξέρεις ότι ο Άρης παίζει βιντεοεθνική. Να, που και το 2017, δυστυχώς, παραμένει εντός επικαιρότητος. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο, καλημέρα σε όλο τον πλανήτη. Δεύτερη ώρα του λόγου επειδή εδώ στο Λίπερο 107,4. Καλημέρα στη Γραμμούλα. Είναι όντως ό,τι πιο epic έχει υποθεί ποτέ. Ναι, έτσι. Και θα, έτσι και μιλάμε για το 2005-2006, ναι. Ο Άρης στη Βήτα. Ναι. Εντάξει. Και έχω να για πω το εξής, μου δίνεις μια πάσα στον εαυτό μου. Ήταν σήμερα να έχουμε στο στούντιο τον άνθρωπο που το έχει κάνει αυτό το πράγμα.
Εσύ ποιος είναι, εσύ, δηλαδή. Δεν πάντα να... είχα την απορία. Ναι, θα τον είχαμε στο στούντιο αποκλειστικότητα της εκπομπής. Δεν είναι αλήθεια. Ο Παναγιωτήδης δεν ήταν. Από όσο ξέρω. Δεν έτσι, αν και είχε κοστίγει τότε για το Παναγιωτήδη. Επειδή ήταν του ίδιου στήλα που και αυτός έκανε πολλά έτσι. Αλλά δεν ξέρω ποιος είναι αυτός. Δηλαδή, πραγματικά, όπως θα τον έχει, θα διαφημίσεις 5 μέρες νωρίτερα στο ραδιόφωνο. Αφού είναι τόσο γίδι και δεν ξυπνάει το πρωί. Δεν ξέρω, δεν ξέρω, Ζιανά, ακόμα κάνει εκπομπές τέτοια δεν ή κάνει, όχι, δεν κάνει εκπομπές. Είναι ένα πράγμα το οποίο θα αποκαλύψω την ιστορία αν έστω μας έρθει την επόμενη εβδομάδα. Τώρα κάνω εδώ εκκλησία δημοσίου. Πρέπει οπωσδήποτε. Να το φέρω σου μιλάω, είναι σαν τον Αρκά, δεν ξέρουμε ποιος είναι, κάπως έτσι. Έτσι. Ξέρουμε, εντάξει. Ξέρουμε. Σε αυτό το τραγουδάκι, το πιο epic δεν είναι τα λόγια. Ναι. Είναι η μουσική από πίσω. Ναι. Που ξαφνικά αλλάζει το χριστουγεννιάτικο στο. Πες το. Ο Κάρα, κάπως έτσι. Δηλαδή πηγαίνει στο σύστημα του Πάγου μετά. Ναι, αυτός που παίζει τρομπέτα από πίσω είναι ένας από τους καλύτερους τρομπετίστες που υπάρχουν στη χώρα. Παίζει με μεγάλες μπάντες και έπαιζε και στο παλέ κιόλας. Πάω Κάρα. Εκεί που καταλήγει. Αυτό μου αρέσει όλο το συστηματάκι. Από το χριστουγεννιάτικο πηγαίνει στο Παοξίδικο. Έτσι, άμα είσαι άνθρωπος. Η μουσική πίσω. Χωρίς να φανεί ότι αλλάζει. Αυτό είναι όλο το τηχητικό. Βλέπεις γήπεδο. Βλέπεις γήπεδο. Ναι, ρε παιδί μου, ναι. Είναι κορυφαίο. Είναι κορυφαίο. Είναι ό,τι πιο έπαιγε έχει γραφτεί. Έτσι, και σε μια εποχή όταν είχε βγει το συγκεκριμένο ηχητικό αποσπασμά, το 2005 δεν υπήρχε το Ιντερνετ, δεν ήταν τόσο διαδεδομένο. Δεν υπήρχε αμάν το YouTube. Ποιο Ιντερνετ, ραδιόφωνο ακούγαμε. Στο ραδιόφωνο, ναι, το παίζανε, το στέλνανε με mail ο ένας στον άλλο σε όλο τον κόσμο. Ραδιοφωνάκι, είμαι ηχητικό στα κινητά την εποχή εκείνη. Ναι, στα κινητά, σωστά. Αλλιώς δεν υπήρχε. Ήταν κάτι το οποίο το κατεβάσαμε στο Ιντερνετ. Όχι, υπήρχε Ιντερνετ. Υπήρχε Ιντερνετ, αλλά ήταν ακόμα μια μορφή. Ναι. Ψιλοσπάργανα. Τότε ψιλοβάζαμε DSL στα σπίτια μας και τέτοια. Ήταν εκείνη η εποχή. Άναγιας. Που για να κατεβάσει ηχητικό πρέπει να κάνει 2,5 μέρες. Έτσι. Πώς είσαι? Λοιπόν, καλά. Εορτάζουμε και σήμερα. Δεν έχουμε πει εορτολόγιο, ναι. Γιατί τι είναι σήμερα? Γιορτάζω εγώ. Έχω βασικά, δεν χρειάζεται εορτολόγιο. Τέλος. Είναι τα γενέθλιά μου. Α, τα γενέθλιά σου. Πολλά, πολλά. Να είστε καλά, παιδιά. Ευχαριστώ. Και τα δικά σας. Έτσι. Γιατί λέω τώρα, ναι, γιατί σήμερα είναι Αγίων Ανησίου Επισκόπου και Οσιομάρτυρος Ανησίας εν Θεσσαλονίκη. Ανησίας δεν λέγομαι, ναι, σίγουρος. Αγίου Γεδεών Καρακαλινού του Νέου Εντυνάμου. Αν μη είχαν βαφτίσει ποτέ Ανησία ή Ανήσιο, όπως λέγεται, με το μαξιλάρι το βράδυ στο δίπλο τους. Και Αγίου Φιλετέρου. Δηλαδή, λέω, άμα είχαμε. Φιλετέρου, ναι. Έτσι, ωραίο. Κάνω τέτοιο όνομα. Όχι, ρε. Ποιος είναι τέτοιο ονόματα σε παιδιά. Έτσι. Δεν μπορεί καθόλου. Δεν μου λες, έχεις κάποιο γεγονότο το οποίο μπορείς να ξεχωρίσεις από την προηγούμενη χρονιά. Σου έρχεται κάτι στο μυαλό, τι θα κρατούσες. Όχι. Όχι, αλλά δεν το πάω έτσι εγώ. Για μένα εντάξει, αλλάζει χρονιά, όχι, αλλάζει χρονιά. Mm-hmm. Ψυχολογικά αλλάζει χρονιά, δεν αλλάζει κάπως διαφορετικά. Ναι, η σεζόν, δεν, αλλάζει χρονιά, δεν αλλάζει η σεζόν. Εγώ θα θυμηθώ και θα πω και μια ευχή που μου είχαν δώσει πριν κάποια χρόνια μια πολύ καλή μου φίλη. Mm-hmm. Και έλεγε, και για μένα αυτή είναι η ευχή, ας πούμε, για την επόμενη χρονιά, mm-hmm. πέρα από τα υγεία, ευτυχία και όλα τα σχετικά, mm-hmm. να κάνουμε τη ζωή μας να αξίζει. Καλό. Έτσι, αυτό. Καλό. Και μόνο αυτό. Δηλαδή, άμα καταφέρουμε τη χρονιά που πέρασε να πούμε, ρε παιδί μου, εντάξει. Κάναμε και κάτι καλύτερο για τον εαυτό μας. Mm. Δεν είμαστε χειρότεροι από ό,τι πέρσι. Πιστεύω ότι είναι. Μπορούμε να πούμε ότι είμαστε ευχαριστημένοι. Τη ζωή μας μπορούμε να την κάνουμε να αξίζει άμα βγάλουμε λίγο την γκρινιά, τη μεμψημυρία και τη μιζέρια. Γενικώς μπορούμε να την κάνουμε να αξίζει κατά με πολλούς και διάφορους τρόπους, όπως νομίζει ο καθένας. Ναι, και όλα αυτά είναι τζάμπα. Το αστείο της υποθεσής ότι είναι τζάμπα. Το να μην γκρινιάζουμε τόσο πολύ. Προφανώς είναι τζάμπα. Το υπόλοιπο τώρα, όλες οι ευχές είναι ευχές που δίνουμε κάθε χρονιά. Mm-hmm. Σ' άλλους πιάνουν, σ' άλλους δεν πιάνουν. Έτσι είναι η ζωή, τι να κάνουμε. Σωστό. Απλά να είμαστε του χρόνου πάλι όλοι εδώ. Σωστό και αυτό. Το δυνατό. Βεβαίως. Έτσι να τα ξαναλέμε πάλι έτσι όπως τα λέμε και τώρα. Και από εκεί και μετά ο καθένας να κάνει τη ζωή του λίγο καλύτερη. Έτσι, όπως μπορεί ο καθένας. Πάνε εποχές τώρα που είχαμε και τα χρήματα και την οικονομική άνεση ίσως. Τα double dot τα ξεχάσατε. Να κλείσεις τραπέζι στα ρεβεγιόν και σε αυτά και πλήρωνες διπλή και τριπλή την τιμή. Για να μην το συζητήσουμε καλύτερα αυτό. Γιατί είναι οι εποχές που δίνει και πού. Σε τι φούσκα ζούσαμε, έτσι. Έτσι. Δεν ξέρω αν θυμάστε επίσης. Υπήρχε πάντα και υπάρχει πάντα κόσμο που έχει χρήματα. Ναι. Πάντα θα υπάρχει κόσμο που έχει χρήματα. Το χρήμα δεν τελειώνει. Το χρήμα και τώρα πάνε τα μαγαζιά, πάλι θα τα δει. Πάντα τα δει γεμάτα μαγαζιά και πάλι με double dot θα τα δει. Mm. Μην νομίζει ότι έχει αλλάξει αυτό το πράγμα. Κάποια συγκεκριμένα. παλιά θυμάμαι ότι είχε. Επίσης, δεν ξέρω αν το θυμάστε αυτό, ότι υπήρχε δώρο στις καφετέριες. Το θυμάστε. Ήταν, οπουδήποτε και να πήγαινε, ρε παιδί μου, στο τελευταίο καφέ τη νοικιακό ήταν ένα ευρώ πάνω. Στην τιμή, γιατί ήταν το δώρο,
το δώρο υποχρεωτικό να το πληρώνει ο εργοδότης τον εργαζόμενο. Το δώρο για το σερβιτόρο. Ναι, ναι. Ήταν παράνομο αυτό. Δεν το πληρώνει ο πελάτης τον εργαζόμενο. Και ήταν όμως το δώρο στον κουρέα που πληρώναμε παραπάνω. Ναι, το δώρο. Για οποίες κουρέες ποτέ δεν είναι απόδειξη. Ναι, το δώρο στο ταξί που καταργήθηκε επίσης. Εσύ μα ζούσαμε σε μια φούσκα. Ναι. Κακά τα ψέματα. Ζούσαμε σε μια φούσκα. Υπάρχει και ακόμα κόσμο που πήγε χρήματα και την οικονομική άνεση να κάνει να ζήσει διαφορετικά από του υπόλοιπου. Για εμά που ζούσαμε όπω ζούσαμε και ξεκουθούμε, μα έχει πειράσει λιγότερο από του υπόλοιπου. Καλά, ποια κρίση. Α σου πω εγώ πάντα κρίση είχα. Λοιπόν, άναγια σου. Δηλαδή, που δεν είχε, αυτό που δεν είχε στο πορτοφόλι του και τότε και τώρα. Πάμε μαζί. Μη πω τώρα ζει πιο καλά. Μια χαρά, μια χαρά γιατί ήρθαν όλοι στα επίπεδά μα. Ζούσαμε σε μια φούσκα η οποία έσκασε όπω σου κάνει όλε οι φούσκε. Δεν άντεξε παραπάνω. Και τώρα είμαστε αναγκασμένοι να ζήσουμε σε πραγματικά γεγονότα. Ίσως με τη χειρότερη μορφή τους. Από την... που φάγει τη φούσκα στη μάπα και πονάει. Από την ομάδα σου τι περιμένεις το 2017? Triple Crown. Triple Crown. Triple, να το πάρει και τα τρία. Στο μπάσκετ φαντάζομαι. Εννοείται το πάρει. Καλά, στο μπάσκετ είναι το μόνο. Εσύ φέρα μπασκετμπολίστα, θα σου πω και χθες. Ναι. Φέρα μπασκετμπολίστα με 79% ποσοστά σε βολές. Τροπιάζει την ομάδα. Φύγε, φύγε μα τροπιάζει. Θα τον δούνε στην προπόνηση να βάλει 5 βολές και θα πάνε κάτω από γύρω-γύρω και κοιτάνε όλοι έτσι. Μπράβο, ρε μεγάλε! Ωρε φίλε, NBA έπεσε! Ούξει, παλαμάκια μου κάτω, φωτογραφίες. Τον Άγιο Βασίλη των Βολών. Τον Άγιο Βασίλη των Βολών, άνα γεια σου. Δηλαδή σου μιλάω κανονικά. Ρε μεγάλε, πώ είσαι, τι πεταράσει εσύ, από πού μα ήρθε, μάθε μα τη μάνα σου τώρα την μπάλα έτσι και τα λοιπά και τέτοια. Είναι τέτοια πράγματα να φέρουν στην ομάδα τέτοια εποχή. Αυτά καλό να μην γίνονται. Αυτά καλό να μην γίνονται, λέει και τα δικά μου που καμπερέχονται. Να είσαι καλά, λοιπόν, καλά να περάσεις. Καλά και του χρόνου, καλή χρονιά να έχουμε. Δευτέρα εδώ, ξανά, δουλειά, τσάω, τσάω. Και του χρόνου να είμαστε μαζί. Δευτέρα θα είναι του χρόνου, δεν θα αργήσει. Αλλά μοιάζει ρε παιδί μου, έτσι δεν σου δίνει την αίσθηση ότι είναι πολύ μεγάλη τώρα το Σαββατοκύριακο αυτό. Τεράστιο θα είναι. Τεράστιο θα είναι, να έρθει ο χρόνος να περάσει, να είναι 12. Αυτό που πρέπει να κάτσεις 12 για να αλλάξει ο χρόνος. Συνήθως αν είμαι σπιτή, έχω κοιμηθεί ήδη. Δεν υπάρχει περίπτωση. Και γενικά με τα ρεβεγιόν και με αυτά δεν τα πήγαινα ποτέ καλά. Δεν με αρέζανε. Να πρέπει να πας κάπου να γιορτάσεις. Θα μου πεις είναι πολλές φορές βέβαια είναι μια ωραία αφορμή να συναντήσεις φίλους. Σπίτι ναι, χαρτί ναι. Να παίξεις ένα πρωτοχρονιάτικο ποκεράκι που είναι και της μόδος τα τελευταία χρόνια. Έτσι ναι, αλλά τώρα θα μου πούνε να ακούνε τα μαγαζιά και θα λένε ρε Ζιμπάμπη, εσύ που είσαι και άνθρωπος της νύχτας να πούμε και το μαγαζόνε. Μας κάνεις να πούμε πόλεμο και τέτοια. Μα τα έχεις φάει με το κουτάλι. Δεν γίνεται τώρα το... Για αυτό το μεσημεράκι. Γι' αυτό και ο κόσμος έχει αντιστρέψει λίγο τις συνήθειές του. Βγαίνει από το μεσημεράκι να αρχίζει να ψήνει, να κάνει να ράνει. Να γουστάρει ρε παιδί μου, να γουστάρει. Να φάει την πολυκοσμία, την αγοραφοβία του στη μάπα. Πω, τι έχει να γίνει αύριο, τι έχει να γίνει αύριο. Χρόνια πολλά μιας και αναφέρθηκε και σε χάσαμε. Εμείς ξεκινάμε πάντα με τα ορτολόγια μας, αλλά μπήκαμε λίγο έτσι αλλοπρόσωλα σήμερα. Στον Ανήσιο, στην Ανησία, στον Γεδεών, στον Φιλέτερο, στον Φιλετέριο, στον Φιλετέρι, στην Φιλετέρι, στην Φιλετερία και στην Φιλετέρα. Σε όσους ακούσανε το όνομά τους, μπορεί και να μην το γνωρίζανε όταν είχαν τέτοιο ότι εορτάζουν μαζί μας και η Μονταλουμίν, κυρίες και κύριοι, σήμερα και κάθε μέρα εδώ στη δεύτερη μας ώρα. Με ενεργειακά συστήματα κουφωμάτων αλουμινίου και πέβεσε. Με πέβεσε. Κάγκελα ασφαλείας, σίτες, ντουλάπες αλουμινίου, πόρτες ασφαλείας, εσωτερικές πόρτες. Τοποθέτηση αντιδιαρρηκτικού μηχανισμού ασφαλείας σε ανοιγόμενα ή σειρώμενα κουφώματα και σέρβις κουφωμάτων αλουμινίου και πέβεσε. Σέρβις ρολών και σιτών. Αναβαθμίστε τώρα τη θωρακισμένη σας πόρτα με αδιάρρηκτη κλειδαριά νέας τεχνολογίας. Με την Mond Aluminium, στρατηγού Μακρυγιάννη 92 στην Άνω Ηλιούπολη. Τηλέφωνο 23 10 600 722. Και στο mondalumin.gr, στο Facebook και στο Instagram. Και βεβαίως οι φίλοι ακροατές του Λίμπερο 107,4 γνωρίζουν ότι ο σταθμός μας σε συνεργασία με τη Θερμοσέρβις αυτή τη χρονιά γεμίζει με πετρέλαιο την κοινωνική δεξαμενή των ιδρυμάτων που έχουν ανάγκη. Γεμίσαμε τη δεξαμενή της μονάδας αυτιστικού ατόμου Ελπίδα με 500 λίτρα. Βοηθήστε μας εσείς οι ακροατές του Λίμπερο να γεμίσουμε το υπόλοιπο. Με κάθε παραγγελία πετρελαίου στο 23 10 68 52 16 ή χωρίς αστική χρέωση από σταθερό στο 811 44 0 0 0. Για κάθε 200 λίτρα ένα λίτρο ακόμη προσθετούμε στη δεξαμενή μας. Γιατί όλοι μαζί μπορούμε, όλοι μαζί θα τα καταφέρουμε. Μια κοινωνική προσφορά του Λίμπερο 107,4 και της Θερμοσέρβις, μια εταιρεία της Kaisis All Group. 2-31-0-287-38 για τηλέφωνο επικοινωνίας FM και ενώ το μηνυματάκι σας αποστολή στο 54526.
μας βρίσκετε και στο λόγο επειδή μας κάνετε εκεί τα like, να φτάσουμε τα 15.000 like πριν τελειώσει, πριν να εκπνεύσει αυτός ο χρόνος. Είπαμε έτσι για κανέναν απολύτως λόγο. Δεν έχει τίποτα να δώσει η συγκεκριμένη κίνηση. Και Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά εδώ. Βέβαια αυτές τις μέρες είναι το θέμα και το, η εκπομπή μας το εξετάζει πάρα πολύ συχνά. Γιατί ναι, αυτός είναι ο σκοπός μας, να φέρουμε κοντά τον κόσμο. Αναμεταξύ των ρε παιδί μου, να τον κάνουμε μία μίξη. Είναι, δεν ξέρω, δεν το καταλάβω γιατί. Σαν να το επιβάλλουν ότι πρέπει να είσαι ζευγαρωμένος. Δεν ξέρω πώς το αισθάνεσαι αυτό, φίλε μου, ναι. Τζουζέπε. Δηλαδή, τι ψάχνουμε να βρούμε τώρα. Ψάχνουμε τι, να βρούμε. Για ποιο λόγο αυτές τις ημέρες. Πρέπει να είσαι με ζευγάρι, ας πούμε, να τα περνάς. Να είσαι ζευγάρι για να πηγαίνεις στα Σόγια, για να έχεις να δείξεις μάλλον κάτι. Ναι. Δηλαδή, θα πας στα Σόγια, στις γιαγιάδες, παππούδες, στα χωριά, στα τέτοια και θα είσαι μόνος, θα σε αρχίσουν άντες ή πότε θα προκόψεις, πότε θα κάνεις, πότε θα ράνεις. Προκειμένου να τους αποφύγεις και δεν μπορείς να πας. Δηλαδή, από πας στο χωριό, δεν μπορείς να τους πεις ότι έχω κοπέλα. Αλλά είναι από το χωριό, είναι από την πόλη, δεν ξέρετε. Είναι από την πόλη, είναι από το χωριό της μπάνας μου. Είναι ένα θεματάκι, δεν μπορείς να το αποφυγείς. Και είναι ένα από τα θέματα που το να είσαι μόνος στις γιορτές προκαλούν ένα αίσθημα έτσι κάπως. Έχεις κάποια έρευνα? Έχω. Εκεί στο πάω ρε παιδί μου. Γιατί σου λέει 6 βασικά προβλήματα που σίγουρα θα αντιμετωπίσεις αν είσαι singles στις γιορτές. Υπάρχει και τραγούδι, τι ωραίο να είσαι single στις γιορτές. Θα το βάλω, είναι συγκλονιστικό. Χριστούγεννα λέει, μέρες αγάπης, οικογένειας, συμπάθειας και έρωτα. Not. Αυτά λατρεύω τους προλόγους, αυτά στα κοσμοπόλιτα που γράφουν τα άρθρα. Είναι από το queen.gr. Ωραία, βέβαια, είναι θέματα για τη γυναίκα θα αγγίξουμε εδώ στο λόγο επειδή. Ακόμη ένας χρόνος λοιπόν σε βρίσκει single να πέφτει σε μια αέναη κατάθλιψη. Τι λες ρε μεγάλη τώρα, που τελειωμό δεν έχει. Φουλωμένο γράμμα διαβάζεις. Και να καταργέσει οτιδήποτε γλυκό και τρυφερό κυκλοφορεί γύρω σου. Παναγιά και Χριστέ. Αισιοδοξία το γράφω. Ναι, καλή ψυχούλα η συγκεκριμένη αρθρογράφος. Καταραστεί όλες τις φίλες της. Το καλό λέει στην προκειμένη είναι ότι δεν είσαι η μόνη που το βιώνει όλο αυτό. Γιατί υπάρχουν και άλλες μόνες μάλλον στον πλανήτη Γη. Το κακό απλά είναι ότι το βιώνεις. Κάτι που δεν ευχόμαστε σε κανένα ανθρώπινο όν. Εντάξει ρε παιδιά, το να είσαι μόνος σου δεν είναι και λέπρα. Χρόνια πολλά και στο LeBron James. Έτσι. Παρακάτω λοιπόν, με διάθεση σαφώς χιουμοριστική και περιπεκτική, αν θέλεις ξορκίζουμε την Δευτερίλα με ένα θέμα ειλικρινές βγαλμένο μέσα τα σώψυχα κάθε μπακουριού. Ποια είναι λέει τα βασικά προβλήματα που αντιμετωπίζεις ως single αυτές τις μέρες. Και θα τα δούμε και εμείς, θα τα αναλύσουμε μαζί με την αρθρογράφο του queenof.gr. Τα ψώνια με την κολλητή. Ναι, και σε παίρνει τηλέφωνο και σου λέει, έλα θέλεις να πάμε για ψώνια που θέλω να πάρω κάτι κορμάκια για το Γιάννη. Και μετά για καφέ. Αρχίζεις εσύ φουντώνεις, φιλινάδα. Είναι η στιγμή που ξεχνάς τους καλούς σου τρόπους και θέλεις να της το κλείσεις τα μούτρα, διότι δεν πληρώνεις κινητό για να ακούσεις λαρακίες της. Έτσι, μπράβο. Έτσι. Δηλαδή τα συγκεκριμένα ψώνια δεν μπορεί να τα κάνει μόνη της. Βρίσκει τώρα ότι σου βρίσκει δόλο στην κολλητή σου, φίλη. Καλέ, ότι σε παίρνει τηλέφωνο για να σου πει θα πάρει κορμάκι στο Γιάννη για να στο τρίψει με στη μωρή. Γίνονται τέτοια πράγματα. Πρέπει λέει να έχει και σένα μαζί που εδώ και 2 χρόνια αγοράζεις μόνο βαμβακερές κιλότες, λέει το άρθρο. Κοίταξε να δεις, επειδή οι άνθρωποι είμεθα και σε νιώθουμε και να μην πας μαζί της δεν πειράζει. Στο κάτω-κάτω προστατεύεις τον εαυτό σου. Κάτι που είναι άκρος σημαντικό. Τώρα βέβαια αυτά είναι θέματα που άπτονται της γυναικείας ψυχολογίας και δεν ξέρουμε αν τους ισχύουν ή όχι. Εντάξει, ναι, δηλαδή εμείς θα το διαβάζουμε. Με πάρεις εσένα, με πεις τώρα πάρω κορμάκια. Θέλω να πάρω κορμάκια, έλα και μετά πιούμε και καφέ. Άμα που πεις να πάρω κορμάκια του Γιάννη, αρθώ ρε παιδί μου. 2 και το θίξαμε και πριν, οι συγγενείς στο σπίτι.
που είναι ένα θέμα για ηλικίες έτσι περνά τα άντα. Μετατοπίζεται σιγά σιγά το ποσοστό, ας πούμε. Γιατί χτυπάνε και κανένα κρασάκι παραπάνω και σπάνε φραγμοί. Σπάνε φραγμοί και αρχίζουν και λένε αχ τι καλά να είχαμε εδώ κανένα έτσι μες στα πόδια μας. Και περισσότεροι του χρόνου. Ναι, και περισσότεροι. Όταν τους το πας αυτό που έχεις μες στα πόδια σου λένε αχ μωρέ δεν μπορώ, μας το φέρες τώρα εδώ, το τρέχουμε, το κυνηγάμε και ούτω καθεξής. Πού θα τρέχετε και θα με αφήσετε εμένα το παιδί και ούτω καθεξής. Και έρχεται η εφιαλτική μέρα της οικογενειακής μάζοξης. Είναι η μέρα που εσύ φοράς το υπέροχο velvet φόρεμά σου, το οποίο είναι και τάζι. Μαθαίνουμε λοιπόν, κυρίες και κύριοι. Καλά, τις κάμερες έχουν. Το velvet είναι. Το velvet τι είναι? Το βελούδο. Το βελούδο. Είναι τάζι, φίλε μου Τζουζέπε, εδώ να το αναλύσουμε σε ένα αθλητικό ραδιόφωνο. Γιατί το βελούδο θα φορεθεί πολύ. Θα φορεθεί εδώ. Μαθαίνουμε, κυρίες και κύριοι, να το ξέρετε κι εσείς. Και κάνεις εντυπωσιακή είσοδο στο σαλόνι του σπιτιού σου. Την επόμενη ακριβώς στιγμή, ο γιος της ξαδέρφης σου στο έχει λερώσει με τα χεράκια του, τα οποία είναι καλυμμένα με τούρτα σοκολάτα. Τώρα γιατί να τρως τούρτα σοκολάτα πρωτοχρονιάτικα, βέβαια θα μου πεις πολλές βασιλόπιτες γίνονται αλατσουρεκίου φάση με επαλήψεις πάνω, οπότε ναι, ενδεχομένως. Η ξαδέρφη σου με ύφος εφανώς εξαντλημένων τον μαλώνει, σου ζητάει συγγνώμη και συνεχίζει να τρώει σουφλέ. Εσύ φυσικά από μέσα στη γράφουνε, Θεέ μου. Από μέσα... βλέπει, ρε. Από μέσα σου βράζεις και είσαι στο τσέκ να απαιτήσεις έστω τα λεφτά για το καθαριστήριο. Μη το κάνεις, θα βγεις κακιά. Ε, βέβαια τώρα, μωρέ, άμα σε λέω στο παιδί, θα πει, έλα μωρέ, σούλα, παιδί είναι τώρα. Θα λερώσει, θα κάνει. Νούμερο 3 από τα βασικά προβλήματα που θα μου πεις αν είσαι single στις γιορτές. Και άντρες και γυναίκες, να φανταστώ. Γιατί όχι, μπορεί να σου λερώσει ένα ωραίο. Γιατί τα αγοράκια πλέον καραντίνονται ακριβούτσικα. Βάζουν τα πανταλόνια που κάνουν 100 τόσα ευρώ και τα πουκάμισα και τα έτσι. Και άμα σε λερώσει, έχω δει εγώ να παίρνουν μπουρλό το άντριδι με μία μικρή, ας πούμε, να του ρίξει ένα ποτό του άλλου. Τώρα σιγά ρε παιδί, και επειδή σε ρίξα ένα φραπέ, σιγά πώς κάνεις, σε ρίξα να πούμε το ποτάκι. Στην τελική τζιν είναι μωρέ, δεν λερώνει σιγά το πράγμα. Καλή τρελάθηκες. Είναι δυνατόν να ξεχνούσαν οι θιές να σε ρωτήσουν αν έχεις δεσμό και αν παντρεύεσαι? Φυσικά και όχι. Οπότε εσύ για ακόμη μια χρονιά μπαίνεις στη διαδικασία να απολογείσαι για το γεγονός ότι είσαι μόνη σαν το λεμόνι. Να σου πω κάτι. Μη τους δίνεις σημασία. Μπράβο, μπράβο, έβγες στο queen.gr. Και εμείς αυτό λέμε. Ποιος σου είπε ότι η παντρεμένη με παιδιά είναι ευτυχισμένη? Παρένθεση. Σκληρό. Τι σε είπα. Στη θέση μπουκέτο. Τα μισά να μου λέγε. Και ούτω καθεξής. Ναι, και εμείς αυτό λέμε, μωρέ. Και να είσαι μόνος ή μόνη στις γιορτές, σιγά το πράγμα. Ας πω, έχεις και την ευχαίρεια να κινηθείς, να πας σε διάφορα πάρτι, να πας σε διάφορα σουαρέ. Αυτό τώρα που να διαλέξεις, δεν είναι το μεγιστό πρόβλημα νομίζω που έχουν οι οικογένειες. Ναι. Είναι καλεσμένες, ας πούμε, τα ζευγάρια κυρίως. Οικογένειες, εντάξει, μπορεί να κάνουν στο σπίτι, έχουν αυτό το πρόσχημα. Τα ζευγάρια καλεσμένες σε δύο-τρία σουαρέ. Και πρέπει να επιλέξουν. Τα οποία συνήθως και βαρετά. Η πραγματικότητα. Είναι μαζόξεις. Είναι μαζόξεις. Ναι, ναι. Θα το εξηγήσεις αν... στον κόσμο. Εντάξει, ας το δώσουμε, ρε παιδί. Ναι, είναι από. Ναι, πια... υπάρχει, κυρίες και κύριοι, και εδώ ο Τζουζέπε θα μας δώσει μια ερμηνεία. Σύμφωνα με τον κωμικό, τον Αθηναίο, τον Μιχάλη τον Μαθιουδάκη. Ναι, 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 ναι. Υπάρχουν δύο ειδών. Υπάρχει το πάρτι και ναι, υπάρχει και η μάζοξη. Η μάζοξη. Το οποίο μπορείτε να το απολαύσετε όπου το πετύχετε. Ναι. Το οποίο... πάρτι εστί, ας πούμε, δηλαδή για να καταλάβει ο κόσμος. Εντάξει, τώρα είναι αυτό ότι όταν ένα πάρτι δεν πάει καλά, γίνεται αυτόματα μάζοξη. Πάρτι είναι αυτό, προφανώς που την άλλη μέρα δεν θα θυμάσαι τι έκανες. Μπορεί να φασώθηκες με τον κόλλητό σου και να μην ξέρεις, να είσαι με ένα αποδογυρισμένο κεφάλι, να κοιμάσαι κατακόρυφα σε ένα καναπέ, οπουδήποτε αλλού. Αυτό είναι το πάρτι, ρε παιδί μου, λες ωραία και χθες. Σε αυτό που δεν συμβαίνει τίποτα απολύτως. Σε αυτό που απλά πας και μιλάς έτσι αμηχανά και κάθεσαι και τρως κανένα πατατάκι. Κάνε αυτό και πίνεις λίγο κρεζάκι. Και τέτοια είναι η μάζοξη. Θα έχει πολλές τέτοιες κακοτοπιές αυτό το διήμερο. Αυτό είναι το θέμα. Πώς θα αποφύγεις. Θα πρέπει να βγάλουμε και να μια συμβουλή. Πώς θα αποφύγουμε τις μάζοξεις. Αποφύγεται. 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 Δεν υπάρχει άλλο. Δεν πρόκειται να αλλάξει κάτι, ρε παιδί μου. Αν πας κάπου και δεν γουστάρεις. Ναι, ναι. Σηκωθεί και πήγαινε κάπου και δεν γουστάρεις. Το βλέπεις. Όλοι ταιριάζουμε με κάποιους ανθρώπους και καταστάσεις. Και όλοι μπορούμε να περάσουμε καλά. Ναι. Δεν μπορούμε να περάσουμε όλοι παντού καλά. Έτσι, έτσι. Μπορούμε να περάσουμε εκεί που ταιριάζουμε. Καλά. Δώσε μια μεγάλη συμβουλή και παρένεση σε όλο τον κόσμο. Ναι, 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 ναι. Πάτε εκεί που ταιριάζεται. Ναι, ναι. Μην πάτε τώρα σε αμφιβόλου που θα είναι τριτοξαδέρφια, κάτι φίλες από
από το χωριό, από το, το χωριό δεν τις ξέρεις. Κάτι αυτό, κάτι εκείνο, κάτι το άλλο. Δηλαδή ετερόκλητοι οι άνθρωποι μεταξύ των, ναι. Και να μπεις μέσα και θα συζητάνε, ας πούμε, ξέρω, για τα οικονομικά. Φύγε, 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 φύγε. Το ωραίο φύγε. Είναι άγνωστοι πορωμένοι οπαδοί διαφορετικών ομάδων. Εκεί είναι ωραίο, καφενείο το φιλάθλων. Ξεκινάει πάντα, ναι, με πολύ σοβαρότητα και απόσταση μεταξύ των, ναι, των πλευρών. Δηλαδή, και, δηλαδή πάντα θα είναι ο πορωμένος, ας πούμε, ένας Αριανός και ένας Παοξής, ναι, 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 που δεν γνωρίζονται. Ναι. Ξεκινάνε και οι δύο σε μια φάση, κάτσε να δούμε πού θα πάει. Είσαι Αριανός, εντάξει, είσαι φίλος του Κώστα. Ναι, ναι, ναι. Να ακούσω τι θα πεις, θα κουνήσω το κεφάλι. Πολιτισμένα πράγματα, ναι. Ξεκινάει από εκεί, να μην θίξει κανένας κανένα, να είχαμε εδώ για να γιορτάσουμε. Ναι, η ομάδα του, ναι, γιο χαρά έχουμε. Ναι, αλλά πάντα σκάει κάποια στιγμή που θα αρχίσει, όχι καυγάς, οι μπηχτές. Ναι, ναι. Και ενώ λες, όπα ρε παιδιά, ηρεμήστε. Εσείς τότε με το Σταυρίδι, ναι, και, ναι, τέτοια, και αρχίζουν όλα αυτά δαιμονοούμενα και λες, κοίτα, δεν θα χαλάσει πρωτοχρονιά τώρα. Στο τέλος, μετά από το φαΐ και από το πιωτό, πάντα καταλήγουν, αδερφέ μου, όλοι οι ίδιοι είμαστε. Έτσι, αν δεν παίζει το ξύλο. Γιατί, ναι, δεν πέφτει, λες, γιατί όχι, υπάρχει ένα στάδιο που... Είσαι πολύ κοντά. Ναι, είσαι πολύ κοντά στο ψηλό. Αλλά καταλήγει πάντα, ναι, άμα, όλα στη μένα είναι. Καλή χρονιά. Πολύ το γούσαρα, πολύ καλό παιδί. Έτσι, αυτό, αν καταφέρουμε να αποφύγουμε βέβαια την φάση ότι θα φύγει κανένα μπουκετίδι, να πούμε, οριακά. Ναι, μετά θα γίνουμε τα καλύτερα φλαράκια, ότι ομάδα και να είμαστε... Παρ' όλα αυτά, ναι, η συμβουλή, κυρίες και κύριοι, αποφύγετε τις μαζόξεις. Άμα μπεις μέσα και μιλάνε εκεί ψηλοπολιτικά και μιλάνε για τα πέλετ, δεν ξέρω εγώ κάτι, τι είναι τις κουβέντες. Άστο ρε παιδί μου. Ναι, λέω εγώ τώρα, ας πούμε, τι θέρμανση έχεις εσύ, εγώ έβαλα αυτό, εγώ έβαλα εκείνο. Ξέρεις που έχει καλό πέλετ. φύγε μακριά, όχι. Ακούς άλλα πράγματα. Λοιπόν, επιστρέφουμε, κυρίες και κύριοι. Θα μιλήσουμε βεβαίως για εκτεταμένα και για τα πράγματα που στις γιορτές, αν είσαι σύγκλους, σε κάνουν. Αλλά ταυτόχρονα, όπως καταλαβαίνετε, επειδή το λόγο επειδή είναι συνδυαστικό, δίνει και επιμέρους συμβουλές για αυτές τις μέρες των εορτών. Πώς να τα περάσουμε καλύτερα. Στο τέλος, ξέρεις, θα βγάλουμε. Μείνε σπίτι μόνος σου. Θα βγάλουμε στο υπόλοιπο της εκπομπής, προτείνω, ναι, μια πεντάδα θεμάτων, ναι, που πρέπει να αποφύγουν όλοι. Σωστό. Τι δεν θέλουμε να ακούσουμε, ναι, να πάρει και ο κόσμος. Αν τα ακούσεις, να υποψιάζεις, να μας πάρει και να μας πει και ο κόσμος. Με τι δεν θέλεις να ακούσεις, να συζητάνε αυτές τις μέρες. Λοιπόν, τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα, 7:30, επιστρέφουμε πάρα πολύ σύντομα. Οπα. Και όλα αυτά για σένα. Οπα, απόπεσα. Απόψε θα πηδήξουμε, είπε ο Θεός. Εντάξει, αισιοδοξία. Γιατί είναι, είπαμε, το ψάχνουμε και αυτό το πράγμα. Το άλμα στη νέα χρονιά. Ναι, εννοείται, εδώ πήγαμε το μυαλό μας κάπου αλλού. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο, καλημέρα σε όλο τον πλανήτη. Τελευταίο τεταρτάκι ουσιαστικά του λόγω επειδή για το 2016 εδώ στο Λίμπερο 107,4. Συντροφιά βεβαίως με την Mond Alumin. Ενεργειακά συστήματα κουφωμάτων αλουμινίου και PVC, κάγκελα ασφαλείας ΣΥΤΕΣ, ντουλάπες αλουμινίου, όπα! Πόρτες ασφαλείας, εσωτερικές πόρτες. Τοποθέτηση αντιδιαρρηκτικού μηχανισμού ασφαλείας σε ανοιγόμενα ή σειρώμενα κουφώματα και σέρβις κουφωμάτων αλουμινίου και PVC. Σέρβις ρολών και σιτών. Αναβαθμίστε τώρα τη θωρακισμένη σας πόρτα με αδιάρρηκτη κλειδαριά νέας τεχνολογίας. Στη Mond Alumin, στρατηγού Μακρυγιάννη 92 στην Άνω Λιούπολη. Τηλέφωνο 23 10 600 722. Και στο mondalumin.gr μας βρίσκεστε στο Facebook και στο Instagram. 2-31-02-87-38 για τηλέφωνο επικοινωνίας FM και ενώ μηνυματάκια αποστολή στο 54526. Δύο ζητήματα έχουν προκύψει και έχουν ανακύψει μέσα από τη συνολική έτσι διερεύνηση του κλίματος αυτών των ημερών. Συζητάμε και για τα βασικά προβλήματα που αντιμετωπίζεις αν είσαι μπακούρι αυτές τις μέρες. Πριν από σένα ήμουν μπακούρι που λέει και το τραγούδι. Αλλά βέβαια και μέσα σε όλα αυτά, τι πρέπει να αποφύγεις σε συζητήσεις, σε σουαρέ που θα επισκεφτείς και στα ρεβεγιόν. Κάντε να με ελαφρά με το που ακούσεις κάποια πράγματα τα οποία είναι τζις και ουσιαστικά θα κατευθύνουν την βραδιά στα πιο ξενέρωτα πεδία. Είπαμε ρε παιδί μου, πολιτικές κουβέντες, απαγορεύεται. Ναι. Απαγορεύεται, αν ακούσεις εδώ, μας φτάσανε, μας καταντήσανε, μας κάνανε, μας ράνανε. Φεύγεις, φύγε μακριά.
άλλο Τζουζέπε. Δεν θα οδηγήσει πουθενά. Αυτό είναι το. Ναι, 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 ναι. Δηλαδή, δεν θα πει κάτι διαφορετικό. Ναι. Ωραία. Εκτός άμα μπει σε φάση. Εκτός αν είσαι ο Βαρουφάκης. Ομοσιολογία... Όχι, εκτός αν είσαι ο Βαρουφάκης να του πει: παιδιά, έχω εδώ μια θεωρία των παιγνίων. Να σα πω εδώ πώ να κάνουμε. Θα σα πω και θα σα παίξω και πιάνω. Ναι. Άλλα πράγματα που πρέπει να αποφύγουμε, Τζουζέπε. Τι άλλη κουβέντα. Δεν μπορώ καθόλου. Να ξεκινήσει κουβέντα επί δύο ώρες, ναι. Για το άλλαξε τηλεφωνική εταιρεία. Γιατί ναι. Εγώ που πήγα στην Τάδε και ναι. Έχουμε 9.90 δύο γαλοπούλες, 6 θέσεις πάρκινγκ και έτσι. Έχω μια ξαδέρφη απεριόριστο... που με είπε αυτό και έχω να σε κάνω. Και γενικά κουβέντες για λογαριασμούς. Για, ναι, για λογαριασμούς. Και πόσο μου ήρθε και τι έκανε και τα κοινόχρηστα είναι πολλά, δεν θέλω. Άστο, μακριά, μακριά. Έξω και αυτή η κουβέντα, έξω. Άλλη κουβέντα που πρέπει να αποφύγουμε. Είπαμε τα αθλητικά. Ναι, αθλητικά, ξέρεις τι. Βέβαια από την άλλη. Είναι και σωτηρία, δηλαδή. Ναι, όταν βλέπεις ότι δεν πάει καλά. Δεν μιλάει κανένας. Λες βγαίνω εγώ λίγο στο μπαλκόνι. Ναι. Να καπνίσω, ξέρω εγώ. Ναι, 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 ναι. Και εκεί θα βρεις κάποιον. Ναι. Και αυτός θα την έχει κοπανίσει. Μπορεί να μην τον ξέρεις πολύ καλά. Να είναι φίλος φίλου, ξέρω εγώ. Ναι, ναι, ναι. Και πιάνεις και μια κουβεντούλα, κάτι θα πεις. Κάτι θα πεις. Πιάσω από τα αθλητικά. Ξεκινάς. Στα τέτα τέτ. Ναι. Της αποφυγής. Για να κάνεις. Άλλων θεμάτων. Εκεί επιτρέπεται. Ναι, για να κάνεις λίγο τον άλλο να ζεστάνεις λίγο το κλίμα. Ναι. Αλλά δεν λέει να το συνεχίσεις, ας πούμε. Όχι, όχι, αυτό. Εντάξει, είναι για να σπάσει λίγο πάγος. Τα αθλητικά ενδείκνυται σε αυτές τις περιπτώσεις. Επίσης, άμα ακούσεις συζήτηση για μωρά. Ναι. Μακριά, μακριά. Έχεις, δεν έχεις μωρό. Βέβαια, άμα έχεις μωρό, μπορείς αυτός που κάνει το συγκεκριμένο. Ναι. Διότι αυτό εμάς ο δικός μας, εμάς η δικιά μας. Αχ, είπε προχθές αγκούε, έγινε χαμός. Ναι. Είσαι ένα εφιαλτικό είναι. Πραγματικά εφιάλτης. Οι φωτογραφίες που σου δείχνουν με τα μωρά τους. Είναι ότι πιο φρικιαστικό μπορείς να βιώσεις. Το κάνουν και φίλοι μου αυτό το πράγμα. Που σου δείχνουν, παίρνει το κινητό και δεν θες να έχουν 600.000 φωτογραφίες. Ίδιες πόδες, ίδιες στάσεις. Σου δείχνει, δες εδώ τι έκανε, δες εδώ. Θα κάνει πάνω του. Χαχαχα, τι ωραία που είναι, πόσο έξυπνο είναι το μωρό μας. Μακριά, μακριά. Στο πιο παιδικό το γράψαμε, αυτό στο παιδό το υπό τον άλλο. Γύρισε ιστορία, φύγε μακριά και αυτές είναι κουβέντες. Εν τέλει δεν ξέρω τι μπορεί να μπει για να συζητήσουμε, γιατί τα έχουμε αποκλείσει όλα από την θεματολογία. Για ό,τι έχεις μπροστά σου. Ναι. Για τα γαριδάκια να μιλήσεις. Ναι. Θα τρως, ας πούμε, για το πόκερ, για το κρασί, για το ένα, πόσο κομμάτι έγινε εκεί. Αυτό, τι ωραίο. Για μουσική, για... για το λόγο επειδή, για τις θεματολογίες. Ξέρετε, θα πείτε, ας πούμε, το να είσαι single, ξέρεις, ας πούμε, πως επιδρά καταλυτικά στην ψυχοσύνδεσή σου και πως μπορεί να σε επηρεάσει. Και όλα αυτά προκύπτουν, ας πούμε, ακριβώς. Γιατί άμα είσαι single, νομίζω γυρίσαι σαν και εμάς, πώς να το πω, έτσι. Κατόψυχη, να το πω, δεν σου αρέσει τίποτα, καμιά κουβέντα. Αν είσαι καβατσομένος και περνάς μια χαρά, όλα σ' αρέσουν και για όλα έχεις κάτι να πεις. Βασικά προβλήματα. Τα ταξίδια των φίλων είναι ένα θεματάκι αυτές τις μέρες. Και λες εσύ, ρε παιδί μου, σε κάποιο φίλο, πάμε να κλείσουμε κάπου για παραμονή πρωτοχρονιάς. Έτσι, πάντα και με σκοπό βέβαια. Ναι. Που θες, ταξίδια και επιλογές κιόλας για διασκέδαση. Πάντα είναι ο γνώμονας του να έχει και ένα μικρό σουσού εκεί που θα πας. Ναι. Κάτι να συμβεί. Βέβαια οι ζευγαρωμένοι τους ενδιαφέρουν ακριβώς τα αντίθετα πράγματα. Ναι. Να πάνε κάπου που υπάρχει απουσία κόσμου, απουσία ζωής, απουσία διασκέδασης, οτιδήποτε. Είχε ένα μουσείο. Ναι, και ένα μουσείο να πας στα μουσεία. Γιατί πάτε ρε στα μουσεία. Ρε, γιατί πάτε στα μουσεία. Λοιπόν, πριν αποκτήσεις σχέση, πήγες ποτέ σε μουσείο μόνος σου? Αυτό είναι το ερώτημα που πρέπει να σε απασχολεί. Γιατί όταν βρίσκεις γκομενάκι, πας σε μουσείο? Δηλαδή, αφού δεν σε ενδιαφέρει, ρε. Δεν πήγες ποτέ στη ζωή σου. Ξαφνικά όλα τα ζευγάρια που πάνε στα εξωτερικά ιδίως, πρέπει να πάνε στα μουσεία. Ενώ άμα πας, ας πούμε, στη Βαρκελόνη, άμα πας με τους φίλους σου, Klein Mind θα πας, στο No Cup θα πας. Εκτός αν έχεις τον κλασικό τύπο στην παρέα, ναι, που έχει ετοιμάσει ήδη όλο το πρόγραμμα με όλα τα μουσεία, ναι, επειδή είναι καλό στο να βγάζει πρόγραμμα. Δεν τον παίρνεις μαζί σου αυτό το τύπο σε κανένα ταξίδι. Και αυτός ο τύπος είναι μάλλον πάντα single. Στο μουσείο της Μπαρσελόνα. Θα πας στο μουσείο της Μπαρσελόνα, ναι, το δέχομαι, το στρέχω. Θα πας στα Tapas Bar. Σιγά μην πας τώρα καπέλα, πώς λέγεται ρε παιδί μου, και Γκαουντί και τέτοια αυτά. Ούτε καταξέρω να είσαι στη Ρώμη. Τώρα πας τώρα στον Άγιο Πέτρο και τα τέτοια. Σου λέει ο άλλος, ναι, μουσείο σοκολάτας. Ναι. Δεν έχεις το περίπτερο. Ναι, ρε, πρέπει να πάω στο μουσείο τώρα να πούμε. Τι άμα έχει την Κουκουρούκου, αυτό θα ήταν ωραίο μουσείο. Ναι, και έτσι, ας πούμε, και μια εμβληματική, ας πούμε, άποψη.
Σκέψου τι έκανες με τα φιλαράκια σου και ξαφνικά για να το παίξεις και έτσι, ας πούμε, με την κοπέλα σου. Ναι, ναι, ενδιαφέρομαι και πάνε και πάνε όλοι και δεινοπαθούνε στα εξωτερικά. Από το αερόδρομο τέτοια γυρνάς στο σπίτι, στο δωμάτιο το βράδυ, στο ξενοδοχείο. Δεν έχεις όρεξη να κάνεις τίποτα γιατί έχεις ξεπατωθεί, έχεις κάλους. Έχεις πληρώσει τα παλιοκεφαλά σου γιατί έχεις χαθεί, γιατί ταξί, γιατί το ένα, γιατί το άλλο. Αποφύγετε τα μουσεία εσείς που θα πάτε τώρα στις διακοπές σε κάποιο μέρος του εξωτερικού. Γιατί βέβαια από την άλλη, όταν είσαι σύγκλικη, είσαι έτοιμος να βγάλεις το πρόγραμμα, απευθύνεσαι στους φίλους και σου λένε: α, έχω κανονίσει, θα πάω με αυτό, με τον ένα, με τον άλλον. Και έτσι μένεις εσύ παραμονή, μόνη στο σπίτι, προσπαθώντας να χωνέψεις τα εδέσματα της μαμάς σου και βλέποντας το live πρόγραμμα του Γιώργου Μαζωνάκη. Όντως ο Γιώργος Μαζωνάκης παίζει. Αντένα πολύ. Έχει το περσινό πρόγραμμα το πιο το, όχι, έχει ένα το 2004, ξέρω εγώ. Θέλω την παλιά μου γειτονιά. Το έχει βγάλει και το παίζει ο Αντένα. Ακόμα έχει μείνει. Χρυσά πασοκικά χρόνια σου δίνουν, ας πούμε, έτσι μια αίσθηση. Ήταν καλή κασέτα, άντεξε. Τα λεκάλη άντεξε. Ένα άλλο από τα βασικά προβλήματα που θα μου το πείσεις αν είσαι σύγκλης στους γιορτές είναι ότι μόλις ανακοίνωσες την προαγωγή σου, αλλά ταυτόχρονα η κόρη της νονά σου ανακοίνωνε τον αραβόνα της. Όπως καταλαβαίνεις, χρυσό μου, ακόμη και διευθύντρια στην Giant να γινώσουν, περνάει στα ψηλά γράμματα μπροστά στο μονόπετρο της Μαρίνας. Δεν πειράζει, κορίτσι μου, έχεις την καριέρα και τα άγχη σου εσύ. Μη δίνεις σημασία. Αυτή είναι μια ιδιαίτερη στιγμή. Ναι. Η στιγμή που ακούς ένα ποτήρι να χτυπάει. Ναι. Και έχουμε μια ανακοίνωση. Ναι. Τι θα ακούσω. Και γιατί να το πεις, μωρέ, παραμονή πρωτοχρονιάς, δηλαδή, επειδή τότε θα βρεις βρεψονάρα κόσμο μπροστά σου. Δηλαδή, χάθηκε μια άλλη εκεί. Όχι, να το πω παραμονή. Τι με νοιάζει και μέρα να στο Facebook. Κάχει να χωράω την ολά μου 20 χρόνια. Δεν διαφέρει για την κόρη. Άι, από εδώ, βρε. Ένα από τα επίσης βασικά προβλήματα είναι και αυτό βέβαια, ότι όλοι πλημμυρίζουν από αγάπη αυτές τις μέρες. Όλοι είναι τέτοιο. Ένα επίσης παρενθετικό αυτό είναι: δεν μπορώ τα χρόνια πολλά. Αυτό που πρέπει να λες χρόνια πολλά, χρόνια πολλά, χρόνια πολλά, καλή χρονιά. Ναι. Μπαίνεις κάπου, ξεχνάω ρε παιδί μου, δεν το λέω. Και στο άλλος ο άλλος σε πιάνει. Έχει καταλάβει ότι είσαι λίγο από αυτό ψυχός. Ναι, αντιδραστικός, δεν ξέρω εγώ πώς θέλεις, πες το. Λέει καλή χρονιά, χρόνια πολλά. Εγώ σκέφτομαι εσένα, εσύ τίποτα. Ούτε αυτό, την πάρτι σου και σε γεμίζει τύψεις και ενοχές με αυτό το δολοφονικό βλέμμα που σε κοιτάει. Λύσκα καμιά θεία θα είναι, κανένα τέτοιο. Μένα μου φεύγουν, επειδή φεύγουν, είναι μερικές ευχές που φεύγουν εκεί που δεν τις περιμένεις. Ναι. Μένα μου φεύγουν άσχετα. Έχω πει να είσαι καλά. Χρόνια πολλά, να είσαι καλά. Χρόνια πολλά κι εγώ. Και υπάρχουν βέβαια και άνθρωποι που θα σου πούνε χρόνια πολλά και θα τους πεις όχι. Όχι! Όχι! Βέβαια, ναι, βλέπεις εδώ σειρές, τέτοια αυτά, ιστορίες, ίντερνετ, συγγενείς, φίλοι, όλοι είναι ερωτευμένοι και ευτυχισμένοι. Ανοίγεις τηλεόραση, βλέπεις να φιλιώσονται κάτω από ένα γκί. Αυτό βλέπεις στην τηλεόραση. Πας μέχρι το περίπτερο, βλέπεις ερωτευμένα πιτσουνάκια να τρέχουν χέρι-χέρι σαν αγέρο και σαν αντιλόπες. Τελικά τι κάνεις, παίρνεις πάντα από το περίπτερο τρεις σοκολάτες, πατατάκια, μπισκότα και δύο-τρεις μπύρες να βρίσκονται. Το πάρτι για σένα τώρα ξεκινά κάτω από τα σκεπάσματα. Σαν το δικό μου το πάρτι που θα κάνω και θα περάσω. Λάγκες. Θα περάσω αυτή την πρωτοχρονιά, τη δεσπέζω για κάτω από τις κουβερτούλες και θα είμαι πάρα πολύ ευτυχισμένος. Γιατί όπως καταλάβατε, δεν αγαπάμε τίποτα. Δεν θέλουμε να βρεθούμε κανέναν. Δεν θέλουμε να βρεθούμε με κανέναν. Δεν θέλουμε καμιά κουβέντα. Οπότε προκειμένου να αποφύγω αυτούς τους εκνευρισμούς και να γίνω μια μίνι Κατερίνα Γιουλάκη, καλύτερα να πάω να απομονωθώ στα σεξοχάς. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς το να. Τι κάνεις? Καλά είμαι, εσύ? Είμαι, πριν μια εβδομάδα σκαλοπάτια γνωριστήκαμε στο Λίμπερο. Στα σκαλοπάτια? Ναι, ρε, που έκανα τσιγάρο και περίμενα την επόμενη εκπομπή και βγήκε στο διάλειμμα. Κάτσε να θυμηθώ. Ποια μέρα. Ο ψηλός ο Παοκτής, ρε παιδί μου, που σου είπα, και ο Καθαντζόγιος, ο μπαμπάς του, ο παπάς μου, τέλος πάντων. Ναι. Κατάλαβα. Θέλω να μου πεις, αγάπη μου, επειδή ξέρεις από μαγαζιά και είμαι και εγώ, ξέρω κάτι ψηλαδάκια, τέλος πάντων. Ναι, ναι. Όταν ανακοινώνεις ναι. μια εκδήλωση σε ένα χώρο, ναι. χωρίς να πεις, απλά λες 5 ευρώ είσοδος, ναι. χωρίς να πεις αν αυτό είναι με μια μπυρίτσα, mm-hmm. πόσο κάνει το ποτό, πόσο κάνει το μπουκάλι, mm-hmm. δεν είναι, παιδί μου, δεν είναι unfair.
Εάν φέρε, εντάξει μωρέ, όχι, κοίταξε. Ναι, γιατί εγώ ας πούμε ξεκίνησα, δηλαδή είχα μια, κατάλαβες τώρα για τον Μάριο. Ναι, για χθες λες, προφανώς, προφανώς. Και ξαφνικά ακούω μετά κάποιοι, δηλαδή με τηλέφωνα και αυτό με το ζόλι με μας απαντούσανε. Ξαφνικά ακούω η φιάλη 70, 5 ευρώ είναι έτσι αέρας, μπαίνεις μέσα, το ποτό 8 ευρώ, κάτι καλά. Δηλαδή αυτά δεν τα ανακοινώνεις, το διαφημίζεις ένα μήνα μεν, αλλά δεν τα ανακοινώνεις στο κοινό. Κάτσε ρε φίλε, εντάξει, είμαι το Παναγία μου. Κοίταξε, να σου πω κάτι, βέβαια εντάξει, αφού μου λες ότι είσαι και στην Ιχρή και αυτά, λίγο πολύ ξέρεις ότι πόσο κοστίζει ένα ποτό σε ένα μαγάζι. Δεν πήγα γι' αυτό. Α, δεν πήγες. Το ξέρεις ότι... Εγώ είμαι ικανός να πει και 8 ποτά. Έτσι. Αλλά θέλεις... είναι αφέλ. Έτσι. Αλλά δεν λένε, ας πούμε, τα στάνταρ, παιδιά, το και το. Αυτό ισχύει, ας πούμε. Ναι. Τι, 5 ευρώ, τι, μπάντε τα σκύλια, λέστε. Εκτός αν είναι μη δεν είσαι θέατρο, ας πούμε, που ξέρεις, θα πληρώσεις το εισιτήριο, όσο θα μπεις μέσα, τελείωσε. Σαν θέατρο ήταν, σαν θέατρο, σαν παράσταση ήταν ένα πράγμα, ρε παιδί μου, οπότε ξέρεις ότι... Αλλά, εντάξει, πιστεύω η γνώμη μου, ναι, ναι, όχι, ναι, ναι. Θέλω να μου πεις αν κάνω λάθος. Όχι. Το θεωρείς unfair. Όχι. Κοίταξε, unfair δεν το χαρακτήριζα, ας πούμε, αλλά καλό, καλό από την άλλη είναι να υπάρχει ενημέρωση στον κόσμο για να κανονίζει, ας πούμε, και το budget του όταν πηγαίνεις σε τέτοια. Εντάξει. Αλλά άλλος μπορεί να πήγαινε 5 ευρώ και να νόμιζε ότι έστω μια μπυρίτσα. Εντάξει, δεν συμβαίνει πουθενά αυτό. Κανείς δεν σου δίνει με 5 ευρώ και μπύρα. Σε ελάχιστα event. Αν πήγαινε σε ένα μαγαζί με 10 ευρώ, ας πούμε, ή παλιά, ξέρω εγώ, με τι ταχμές, υπήρχε το ποτό, ας πούμε, μέσα στο... Ανάλογα είναι αυτό. Κοίταξε, να σου πω κάτι. Όταν... Πάντα υπήρχε το ναι, ποτό. Πρόσεξε, πρόσεξε. Και όταν... στο πριβέ ακόμα, ναι. Και στο πριβέ, εγώ σου μιλάω για το 90, κατάλαβες τώρα. Ναι, 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 ναι. Τα πιο highlight, τα πιο high μαγαζιά, ας πούμε, υπήρχε το ποτό, ρε παιδί μου. Θα σου πω ένα πράγμα. Όταν, ας πούμε, στην ανταποδοτικότητα ενός εισιτηρίου υπάρχει ποτό, πάντα αναφέρεται. Όταν δεν αναφέρεται, δεν υπάρχει ποτό. Δηλαδή, ο άλλος θα σου πει, για να αποτελέσει και πόλο έλξης, ότι η είσοδος είναι 5 ευρώ με μπύρα. Θα στο πει. Αν δεν στο πει, ναι, σίγουρα δεν υπάρχει. Το καταλαβαίνεις από εκεί. Είναι δεδομένο εγώ αυτό. Πιστεύω, το κάνανε, δεν ξέρω, από αφέλεια το κάνανε τώρα, δεν μπορώ να καταλάβω. Και η γυναίκα με βρίσκα και δεν πήρα για αυτόν τον λόγο, μα την Παναγία. Και εντάξει. Είχα... Όχι ότι ευρώ μου περισσεύουν. Όχι ρε παιδί, εντάξει. Αλλά την ψώνησα δηλαδή μου στην τελευταία ώρα με ένα φίλο και λέω όχι ρε, εγώ επειδή και πήρα και τηλέφωνο συγκεκριμένα και από το άγχος, ας πούμε, ούτε καν με το ζόρι μου απάντησε. Όχι, δεν υπάρχει. Μόνο είσοδος είναι και μου. Μάλιστα. Εντάξει, αυτό καλό κάνεις και το αναφέρεις. Άντε ρε. Εντάξει, δεν πειράζει, δεν πειράζει. Να σε καλά. Μου τα γνωρίζω από 20 χρόνια, τέλος πάντων. Έγινε, σε φιλούμε. Καλή χρονιά. Τσάω, τσάω. Φέτος θα είναι η χρονιά μας. Εδώ στο Λίπερο 107,4. Και το λόγο επειδή κάθε μέρα είναι η χρονιά μας. Δεν περιμένουμε να αλλάξουν η σεζόν και οι διαδικασίες. Τζουζέπε μου, σε ευχαριστώ που με συντρόφευσες σε αυτή την τελευταία εκπομπή του έτος. Την περάσαμε μαζί. Τέλεια, και εγώ ευχαριστώ. Έχω ταλαιπωρήσει τη φετινή. Όχι, πες. Έχω κάνει μερικές κοπανίτσες. Εντάξει, κοπανίτσες λες και είναι. Τι να ευχηθούμε κάτι στον κόσμο, ας πούμε, έτσι να δώσουμε κι εμείς να πούμε. Όχι, μην ξεσκίζεσαι τα χρόνια πολλά. Όχι, όχι, χρήμα. Να μην έχει λόγους. Να ξυπνάει νωρίς το πρωί, αλλά να μας ακούει. Έτσι. Ναι, ναι, γιατί όσοι μου λένε, σ' ακούω το πρωί, λέω, κάτι δεν πάει καλά στη ζωή σου. Να μπορεί να ξυπνάει όσο πιο αργά γίνεται, αλλά να έχει και τον παράλογο στην τσέπη, πώς να γίνει. να ξυπνάει από επιλογή αργά. Λοιπόν, τι να ευχηθούμε, το μόνο που μπορούμε να πούμε αυτό που κάνουμε και από την εκπομπή. Προσπαθούμε τέλος πάντων, γιατί και εμείς το γουστάρουμε και το απολαμβάνουμε. Αυτή είναι και η ζωή μας κιόλας. Χαζοχαρούμενοι είμαστε και εκτός, δεν έχει να κάνει. Να αφήσετε λίγο τη μεμψημυρία, το επαναλαμβάνω, λίγο το ψήρισμα αυτό, το μας φτάσανε, μας κάνανε, μας ράνανε. Να πάρουμε τη ζωή μας στα χέρια. Άμα θέλουμε κάτι, αν κάτι δεν μας αρέσει, το αλλάζουμε. Μπράβο. Και δεν αναποθέτουμε τις ελπίδες μας σε κανέναν. Δεν μας φταίει και. Κανείς. Εμείς διαμορφώνουμε τις ζωές μας. Οι δικές μας επιλογές είναι σε πάρα πολλά πράγματα, ακόμα και στα μεγάλα αυτά, τα πολιτικά τα ζητήματα, τέλος πάντων, ναι. Δεν έχεις δικαίωμα να γκρινιάζεις για τίποτα αν δεν έχεις παλέψει γι' αυτό. Έτσι από λόγια, να αφήσουμε τη λογική του καφενείου. Έτσι σε είπα τώρα. Αυτό θα το λέω σαν εποδό στο
πρωτοχρονιάτικο τραπέζι. Λόγω εποδός. Όταν δεν ξέρω τι θα πω. Θα λέω λοιπόν, παιδιά, τώρα κακά τα ψέματα, αλλά δεν έχεις δικαίωμα να γκρινιάζεις αν δεν έχεις παλέψει για αυτό. Για κάτι. Εκεί βάζεις τελεία και παύλα. Αγοράζεις γκρινιά, ναι, αλλά από την άλλη αγοράζεις γκρινιανό μέτρο. Κάτι αγοράζει το δικαίωμα στην γκρινιά. Όχι, όχι, παιδιά, να αφήσουμε λίγο την γκρινιά, τη μιζέρια, αυτό που υπάρχει πάρα πολύ δυστυχώς στα αθλητικάκια μας που μας ενδιαφέρουν. Εδώ ξέρω μπάλα, κάνω ράνο, αυτά. Αφήστε τα, διασκεδάστε την υπόθεση. Μπαλίτσα είναι, γούστα, γκάβλα θα πω και πρωί, αν μου επιτρέπετε. Ωραία πράγματα να τα απολαμβάνουμε. Είτε αλλάζει χρονιά είτε όχι. Σας φιλούμε, καλά να περάσετε. Τα λέμε εδώ Δευτέρα, δεν χανόμαστε. Δηλαδή θα είμαστε, ελπίζουμε με hangover, σουρωμένοι, ευτυχισμένοι, να αγκαλιαστούμε έτσι. Μας δίνει αυτό το περιθώριο γιορτές. Ακολουθεί ο Τύρης Βακάρος 8-10. Σας εγκαταλείπουμε. Καλή χρονιά, φιλιά, τσάω.